Γεια χαρά. Ολυμπιακός Γιουβέντος σήμερα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο τους φίλους του Ολυμπιακού τους ενδιαφέρει η απομάκρυνση των τεσσάρων. Αφού το απόψινο αποτέλεσμα, όπου και να είναι, τον Ολυμπιακό δεν τον ενδιαφέρει καν, μόνο του Γιουβέντους. Έχουμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Χρυστάρα! Γεια σου Γιώργο. Πήγαινε σε όλους. Πώς πας? Πρέπει να τον ενδιαφέρει και το παιχνίδι, βέβαια. Κοίταξε. Εντάξει, είσαι Ολυμπιακός. Λες, έχω αποκλειστεί. Βέβαια. Αυτό που ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού είναι τι γίνεται με τους τέσσερις που έβγαν και πώς θα ακολουθήσουν ακόμα. Τι γίνεται. Υπήρξε αυτή η απόφαση για Καπίνο, Καρσελά, Διέλα και Μίλιτς. Είναι ξεχωριστές περιπτώσεις. Με κοινό παρανομαστεί ότι δεν είναι ευχαριστημένος ο Ολυμπιακός από την απόδοσή τους. Βέβαια θα έλεγα ότι αυτό ισχύει κυρίως για τον Καρσελά και τον Καπίνο. Ο Μίλιτς από καιρό ξέραμε ότι δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες, αλλά προφανώς για να μην τον βάζει ούτε ο Χάση ούτε ο Λεμονής, κάτι καλό δεν θα συνέβαινε και στις προπονήσεις από τον Κροάτη. Χρήστο, με συγχωρείτε. Και ο Σκέλλαρ έχει ένα συμβόλαιο, συγγνώμη, ναι, μέχρι το καλοκαίρι. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να επεκταθεί, οπότε ίσως έχει παίξει και αυτό το ρόλο. Πες μου. Ήθελα να σου πω ότι επειδή εσύ το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το κατέχεις καλύτερα από τον καθένα, εγώ έχω μάθει ότι το θέμα Μίλιτς που είδε στον Ολυμπιακό που φεύγει τώρα ήταν θέμα μάνατζερ και όχι παίκτη. Γιατί ακούω πολλούς να λένε, μα έπαιξε στη Φιωρεντίνα ένα χρόνο, έπαιξε στο καμπιονάτο. Εγώ νομίζω. Δεν είχε και πάρα πολλές συμμετοχές στο καμπιονάτο, τέλος πάντων. 17. Εννοείς ότι τον έφερε ο Ραμαντάνη. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, εντάξει. Τον έφερε ο Ραμαντάνη για να παίξει όμως τον έφερε. Αλλά δεν τον έβαλε το Χάση που είχε μάνατζερ καθώς τον Ραμαντάνη. Είναι λίγο μπλεγμένο το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις και πολύ άκρη τώρα. Άμεσα μάνατζερ, ηλίκια να πούμε. Η νέα μάστιγα του ποδοσφαίρου του παγκοσμίου, όχι μόνο του ελληνικού, είναι η μάνατζαρέι. Μάστιγα, μιλάμε για μάστιγα στην γεωλεξία. Κοίταξε να δεις, αν ισχύει βέβαια αυτό, επειδή όπως είπα είχαν κοινό μάνατζερ με τον Χάση, θα έπρεπε να παίζει συνέχεια. Αλλά δεν τον έβαζε το Χάση. Δεν μπορείς κάτι. Άρα, ο Ραμαντάνη τον έφερε, αλλά με υπόδειξη του Κοβάσεβιτς τον έφερα. Εντάξει, τον είχαν δει και στον Ολυμπιακό, να τον ξέραν. Μάλιστα. Θεωρούσαν ότι μπορούσε να βοηθήσει. Το θέμα των Χρήστων είναι ποιοι ακολουθούν. Θα έλεγα ότι μια περίπτωση που μπορεί να περιμένουμε θα έχει τέτοια εξέλιξη είναι το Βουκοβίτς. Διότι ούτε αυτός χρησιμοποιείται από το Λεμονή, άλλωστε είναι εκτός αποστολής και για το σημερινό παιχνίδι. Για το Βουκοβίτς που το έχεις πει εδώ και μέρες. Για το Βουκοβίτς νομίζω το καταλαβαίνει κανείς, διότι ο παίκτης αυτός επίσης είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που παίζει στην Εθνική Σερβίας, θα πάει στο Μουντιάλ, θέλει και ο ίδιος νομίζω να πάει σε μια ομάδα να παίζει για να μπορέσει να κρατήσει και τη θέση του στην Εθνική Ομάδα ενώ στο Μουντιάλ. Ο Λεμονής πριν από 2 εβδομάδες είχε πει ότι ο παίκτης δουλεύει καλά στις προπονήσεις, κάνει μια προσπάθεια, αλλά είναι πιο πίσω στις επιλογές μας από τους άλλους στόπερ. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου και αυτό νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που λογικά είναι προς αποχώρηση. Η λογική το λέει αυτό. Ο Εμενίκε επίσης δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι τώρα, έχει βγάλει και πολλούς τραυματισμούς. Είναι όμως πιο δύσκολες αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, γιατί έχουν και ακριβά συμβόλαια αυτοί οι παίκτες. Θα απαλλαχθεί. Θα απαλλαχθεί και από τα συμβόλαια. Ναι, εντάξει, αλλά ο παίκτης που έχει ένα βαρύ συμβόλαιο και δεν το βρίσκει και αλλού, ξέρεις ότι είναι δύσκολα. Παίρνει και την απόφαση ο ίδιος να φύγει. Πάντως, επειδή έχω μάθει τόσα χρόνια, Χρήστο, να διαβάζω τι κρύβεται πίσω από κάθε κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτήν την κίνηση που φύγανε τώρα 4 να ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι, ήδη ο Μαρινάκης έχει βρει προπονητή και έχει εντοπίσει ποιους παίκτες θα πάρει για το Γενάρη. Είμαι σίγουρος. Έχει λογική αυτό που λες. Από την άλλη βέβαια ο Μαρινάκης σε μια κουβέντα που είχε με τους παίχτες στήριξε απόλυτα το Λεμονή, έτσι. Το στήριξε. Το στήριξε. Α, εντάξει, τελείωσε. Ναι.
Καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι φανερό αυτό ότι κάνει αυτή την κίνηση και έχουν τέσσερις. Εγώ πιστεύω θα βγουν άλλοι τέσσερις ακόμα για να φέρει τέσσερις καινούριους που έχει εντοπίσει ήδη και που πιστεύει ότι θα βοηθήσει στον Ολυμπιακό και οι οποίοι θα είναι κάτω από την επίβλεψη κάποιου καινούριου προπονητή. Δηλαδή έτσι διαβάζω εγώ τα γεγονότα. Τέλος πάντων, για πάμε τώρα στο αποφασίσμα. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Πολλά ακούγονται. Μέσα στο Γενάρη θα το δούμε. Υπάρχουν, ναι, πολλά σημαντικά. Για πάμε τώρα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι, όπως είπα, έχει σημασία για τον Ολυμπιακό γιατί υπάρχουν μια σειρά από κίνητρα που οδηγούν τους ερυθρόλευκους στην προσπάθεια να νικήσουν τη Γιουβέντους. Δεν είναι μόνο τυπικά, δηλαδή, ότι για το πρεστής της ομάδας, όπως είπε και ο Λεμονής, για το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί και μια ακόμη χαρά στον κόσμο, να μην μείνει δηλαδή το 0-0 με την Μπαρτσελόνα ως μοναδικό καλό αποτέλεσμα σε αυτή την πορεία, να τελειώσει ο Ολυμπιακός όπως πρέπει. Υπάρχουν και ουσιαστικά κίνητρα. Όπως. Για παράδειγμα, η βαθμολογία της ομάδας και της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζονται βαθμοί. Το οικονομικό, γιατί μια νίκη δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ που μπορεί να μην είναι και τρομερό ποσό, αλλά δεν και λίγο. Έτσι, ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε αρκετά χρήματα με την είσοδο στους ομίλους, αλλά από τους αγώνες δεν μπόρεσε να βγάλει, να βάλει πολλά έσοδα στο ταμείο του, δηλαδή από τους βαθμούς και από τον αποκλεισμό φυσικά. 1,5 εκατομμύριο μπορεί να είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο το χειμώνα, όπως λες και εσύ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό. Και επίσης δεν θα ήταν καλό για τον Ολυμπιακό να χάσει ένα παιχνίδι από την Γιουβέντους και για το ψυχολογικό κομμάτι ενώπιση των αγώνων που έχει στο πρωτάθλημα. Από δεκάδα τι έχουν Όπως λέω εγώ, αν ξέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι έχουν σταματήσει την Μπαρτσελόνα και την Γιουβέντους, θα μπορούν να έχουν μια αυτοπεποίθηση και όταν θα πάνε να παίξουν στην Τούμπα, όταν θα πάνε να παίξουν με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, με ένα διαφορετικό τρόπο της σκέψης. Επίσης, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν δεν νικήσει σήμερα, ακόμη και με ισοπαλία, μένοντας στους 2 πόντους, θα έχει κάνει τη χειρότερη πορεία σε ομιλό στην ιστορία του Champions League όλα αυτά τα 20 χρόνια. Κάτω από 3 βαθμούς δεν έχει κάνει ποτέ σε όμιλο Ολυμπιακός. Είναι και αυτό κάτι που δεν θα θέλουν, νομίζω. Φαντάζομαι κανείς, ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες, να το συνδυάσουμε με το όνομά τους. Μάλιστα. Τώρα από την 11η, τι βλέπεις? Περιμένουμε τον Τζούρτζεβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένα θέμα αν θα παίξει ο Φόε, νομίζω θα παίξει σε αυτό το μάτσο από την αρχή. Να θυμίσουμε ότι ο Ασαριφάν δεν είναι δηλωμένος, δεν μπορεί να παίξει. Ούτως είσαι. Ο Ασαριφάν δεν είναι δηλωμένοι. Ο Εμενή και ο Βούκοβιτς είναι εκτός. Ο Φιγκέιρας είναι εκτός, γιατί είναι τιμωρημένος από κάρτες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε Λαντελαούι δεξιά, Κούτρι αριστερά. Στόπερ μπορεί Νικολάου Έγγελς. Μπορεί και Μποτία Έγγελς. Ο Βέλγος είναι σίγουρος. Στη μεσαία γραμμή, Ρωμαό, Ταχτσίδης, Οφό είναι ένα σενάριο με έξοδο Φορτούνη. Και στα πλάγια ο Πάρντο με τον Σεμπάκη στην κορυφή, ο Τζούρτζεβιτς. Μπορεί όμως να αρχίσει με τον Φορτούνη, θέση διεκδική και ο Μάριν, δηλαδή είναι λίγο ανοιχτό, δεν έκανε και δοκιμές ο Λεμονής, οπότε θα περιμένει. Μάλιστα. 10 παρατέταρτο, ζωντανά. 10 παρατέταρτο, από το Ρίαλ. 1,000 οπαδούς η Γιουβέντους. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για όσους θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Δεν έχει γίνει δηλαδή sold out. Και είναι πολύ σημαντικό το μάτς για την Ιταλική ομάδα. Ναι, βέβαια. Θέλει νίκη για να είναι σίγουρη, γιατί δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει Sporting στη Βαρκελόνη. Εντάξει, το φαβορί είναι η Μπαρτσελόνα, οπότε όμως δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστό. Έγινε ο Ισπανός είναι Ισπανός ο διαιτητής. Δεν συμπαθεί πολύ την Μπαρτσελόνα από ό,τι λένε. Στο ισπανικό πρωτάθλημα την έχει αδικήσει, οπότε μπορεί να παίξει καλά την Γιουβέντους σήμερα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Καλό βράδυ. Καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Είμαι ο πρώτος. Είσαι ο δεύτερος μετά τον ρεπόρτερ μας του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μεγλίδη, εσύ. Ναι. Που από ό,τι κατάλαβα είναι γατόνι το παιδί, έτσι.
Εντάξει, χρόνια κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι ευχαριστημένος. Να σου πω ρε εσύ, τώρα στο παιχνίδι χθες. Του Πλατανιά. Και το Πλατανιά, καλά το Πλατανιά, εγώ το παίξα και στο 1-0 διπλό κιόλας. Και το μπουμπούνισα και βγήκε. Τι κολάρες έβαλε ο τύπος εχθές ρε εσύ. Πόσο καιρό λέω, ενώ όλοι μιλάνε για τον Ουάρντα, για τον... Εγώ φωνάζω Βασιλακάκης, ρε Βασιλακάκης. Πόσο καιρό το φωνάζω. Το παλικάρι, αν δεν... Αθόρυβος είναι, είναι αφανής με στο γήπεδο, κάνει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, φάνηκε χθες, πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Τον έχω δει καλμπανάρις. Πολλή δουλειά. Εμείς κλασικά χθες, έτσι, κλασικά. Άμα δεν βγει το over 3,5 στον Εργοτέλη, δεν βγαίνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, να το ξέρεις. Παρόλο που είχαμε μια φάση εκεί πέρα στο 3-2, βγήκε ο αμυντικός με τον τερματοφύλακα να το ισοφαρίσουμε. Αλλά δεν τέτοιο, εντάξει. 2-4, χαλαρά. Είναι φοβερό αυτό με τον Κούνια. Είναι φοβερό. Είναι ανεπανάληπτο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Κούνια. Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Χάνει. Μπορεί να χάνει 1-0. 2-0. Αλλά το καλό είναι ότι του τυτώνει λίγο και μπαίνουν λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, το άλλο είναι. Αν δει λίγο και το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εγώ και το παιχνίδι με τον Άρη, το παλέψανε. Απλά εντάξει. Πίσω περνάνε τρένα, που λέει. Και λίγο θέμα. Ο Διογκόνιας χάνει 5-0 και λέει σούπερ η ομάδα σήμερα. Του κλείσαμε. Και πώς θα δείτε ρετάκι, του λένε, χάσαμε 5-0. Δεν είναι έτσι. Είναι ωραία στο μάτι να βλέπεις, ξέρω εγώ, να παίζουν ωραία. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρω αν θα μείνει. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, αυτό το Ραμαντάνι, ξέρεις ποιο είναι το μικρό του? Όχι. Μάλιστα. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, είναι Βαλκάνιος, έτσι, Βαλκάνιος που πλάνε. Ναι. Που ασχολείται με αυτά, μάλιστα. Είναι πολύ και καλό και κακό. Είναι σαν να έχει το πεπόνι και το μαχαίρι με αυτούς τους μάνατζερ. Εγώ αυτό βλέπω. Κατάλαβες. Είναι από τη μία καλός κακός θα μπλέξεις, από την άλλη και δεν ξέρεις που θα μπλέξεις. Ειδικά οι ομάδες που δεν γνωρίζουν. Το έχω πει χίλιες φορές. Ο μάνατζερ σου εξασφαλίσει να σου πάρει να παίξει με αρκετά χρήματα και να τον πάει σε μια άλλη ομάδα της Ευρώπης. Ναι. Όμως για να το κάνει αυτό, σε υποχρεώνει και σου λέει: πάρε και δύο σαπάκια να τα έχεις. Να τα ξεφορτωθώ, εγώ λέει. Ναι, ακριβώς, ναι, τι θα κάνει. Γιατί, τέλος πάντων, έχω ρίξει μια ματιά έτσι επειδή μου αρέσει να τα ψάχνω. Έχει τρομερά παιχτάκια Κροατία, άντερ Κροατία και άντερ Σερβία. Δηλαδή, άμα πας να χτυπήσει ένα-δύο από εκεί πέρα, είναι καλοί παίχτες. Βασικά έτσι και αλλιώς πάντα αυτοί οι Ιουγκοσλάβοι είχαν τεχνική. Δεν τους θυμάμαι. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ. Από παλιά, πάντα είχαν τεχνική. Από παλιά το λέγαμε ότι. Και είναι δίπλα ρε. Δηλαδή, τώρα δεν βλέπει κανείς από τους παίχτες. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια. Δεν άκουσε από το παλιά. Μόδι, το κόβασε, τον ήξερε κανείς. Κανείς. Ναι. Από παλιά λοιπόν το λέγαμε ότι ο Ιουγκοσλάβος, όποιο άθλημα έχει μπάλα. Είναι φοβερός. Ακόμα, ακόμα και ο Τίτο, λέγαμε, ακόμα και ο Τίτο, ο συγχωρεμένος, ήξερε φοβερό κοντρόλ. Ήταν τότε 82 χρονών και έκανε κοντρόλ φοβερό. Θέλεις χάντμπολ, θέλεις μπάσκετ, θέλεις ποδόσφαιρο, θέλεις βόλεϊ. Ό,τι μπάλα υπάρχει, όποιο άθλημα με μπάλα είναι τρομερή. Έγινε, ρε. Όμως πρέπει να δούμε λίγο και δίπλα. Πρέπει να δούμε και δίπλα. Κάτι τελευταίο. Θα μας πεις λίγο τη γνώμη σου για ό,τι γίνεται στα ποδητήρια του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια. Για καλά, φίλε. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Για καλά. Καλά είσαι. Εδώ, για λέγε. Χθες είχε πάρει τηλέφωνο ένας που μετά βγήκε ο Μπαϊτάκης. Ναι, ναι, ναι. Πέρα, ναι. Και εκτόξευσε λόγια αμέσως που μόνο από δικτάτορες ακούς. Τώρα για ποιον μιλάς από τους δύο? Όχι για τον Μπιλ. Για τον προηγούμενο. Μάλιστα. Εγώ τέτοια λόγια, τέτοιο δηλαδή. Και αυτοί οι άνθρωποι με αυτά που λένε υποβάζουν πολύ την εκπομπή. Πάρα πολύ. Δεν υποβάζουν την εκπομπή. Αυτή είναι η γνώμη σου. Ναι, δεν υποβάζουν την εκπομπή. Ίσως να υποβάζουν τον εαυτό του. Όχι την εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζουν την εκπομπή. Ναι, πες το και έτσι. Ναι, ήταν λάθος αυτό που είπα. Τι να πω, δηλαδή. Τι να του πω, ντρέπομαι για λογαριασμό του. Αυτό ήθελα να πω μόνο και αν έχεις έτσι χρόνο κάποια στιγμή να βγάλεις τέφερες στον αεροπλάνο που μου αρέσουν πάρα πολύ.
Έγινε φίλε. Καλό θα το. Έγινε ρε, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, από ό,τι πληροφορήθηκα, θυμάστε τον παλιό παίχτη, τον παιχταρά αυτόν, τον Λιμπάρσκι. Θα είναι σήμερα στο Φάλιο, είναι σκάουτερ, για να δει δύο παίχτες, τον Έγγελς και άκουσον τον Γκούτρι. Έχετε να δει τον Γκούτρι, που όπως έχω πει επανειλημμένα, το αριστερό μπακ που παίζει στην ομάδα μας στα Πετράλωνα, ο Μιχαηλίδης, και ο οποίος είναι τώρα στα 21, πολύ καλύτερο σαν τον Γκούτρι. Εγγυημένα στο λέω αυτό. Τους έχω περάσει και τους δύο από χθενογραφία. Και ο Κώστας μου γράφει, Χόρχε λέει, την έφεση για να αυξηθεί η ποινή αποκλεισμού του Χιμένεθ. Ποιος την έκανε, μήπως ο Μελισανίδης? Και ένας άλλος ο Κώστας, φίλος ΣΑΕΚ προφανώς, γράφει, Γιώργο, τελικά ο Μελισανίδης θα κάνει μεταγραφές τώρα το Γενάρη? Άκου φίλε, αν θέλει ο Μελισανίδης να πάρει το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, πρέπει να κάνει μεταγραφές τώρα το Γενάρη. Και μεταγραφές όχι των 100.000, αλλά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Το καβούρι κοιμάται. Έχει ναρκωθεί. Δεν θα το δαγκώσει. Να κάνει 4 μεταγραφές των 500-700.000. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί κάπου στην άμυνα. Οπωσδήποτε στο κέντρο, διότι άμα τραυματιστεί κανένας άλλος, δεν υπάρχει παίκτης από πίσω εισάξιος να τον αντικαταστήσει. Και έχει την τύχη να τον βγει αυτό δίδυμο μπροστά και να σκοράρει. Λιβάγια Ραούχο, έτσι. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό για την ΑΕΚ. Αν λοιπόν ο Μελισανίδης δεν κάνει 3-4 καλές μεταγραφές το Γενάρη, δεν βλέπει η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όριξες πάλι το φαρμακάκι σου για τον Γκούτρι. Άμα δεν την πεις θα σκάσεις. Όχι, θα ακούω εγώ να πούμε ότι έχετε λέει την μπάσκη να δει τον Γκούτρι. Άμα δεν την πεις θα σκάσεις τη χοντρή. Ναι, θα ακούω εγώ τώρα, θα έρθει ο Λιτμπάσκι να δει τον Γκούτρι. Ρε ήμαρτο ρε, ρε ήμαρτο ρε. Κλείς τα αυτιά σου και μην τα ακούς άμα δεν το θες. Όχι, εσύ ήθελε να κλείσω το στόμα μου. Δεν μου το κλείνεις. Δεν μου το κλείνεις όμως. Ο Γκούτρις είναι χειρότερος από το αριστερό μπακ των Πετραλώνων. Βέβαια. Και το λες κιόλας. Βέβαια. Και για να σε εκθέσω σε κάνω να το λες συνέχεια. Είναι να βγούμε καλύτερα στα Πετράλωνα. Αλλά δεν παίζει πουθενά, παίζει στα Πετράλωνα. Και δεν τον έχουν πουλήσει στα Πετράλωνα γιατί είναι μαλακισμένα και δεν μπορούν να το πουλήσουν. Ακριβώς, είναι μαλακισμένα γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά τώρα που τα λες θα πιστεύεις. Δηλαδή τώρα εσύ θέλεις να μου κλείσεις το στόμα. Εδώ δεν το στόμα δεν μου το... Άκουσε με. Εδώ το στόμα δεν μου το κλείσε ο Νταϊφάς, ο Βαρινογιάννης, ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης. Θα μου το κλείσει εσύ. Πλάκα μου κάνει. Ρε πλάκα μου κάνεις ρε Λεωνούση. Αυτά που λες. Άντε ρε, κοίτα κανένα Λεωνούση να πούμε και να το θαυμάζεις. Το λες συνέχεια, μία για τον Γκούτρι. Άμα δεν πεις για τον Γκούτρι. Το είπα για τον Γκούτρι γιατί υπάρχει ένα γεγονός. Δεν τον έχω ξεκάθοντα. Θα πεις για τον Νέκερ, θα... Ρε να βρει παιδί μου ήμαρτο ρε γάμο τη τρελάτα. Θέλεις να ακούσεις, θέλεις κάτι να ακούσεις να σε παρηγορήσω. Τι να με παρηγορήσω, γιατί σου πειράζεις ότι είμαι στραχωρεμένος. Να σου κάνω μια ερώτηση, όχι στραχωρεμένος από μένα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιο θεωρείς ηγέτη στον Ολυμπιακό? Όταν λες ηγέτη, τι εννοείς ηγέτη? Ηγέτη. Προσωπικότητα. Ακριβώς. Ποιον? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ από όλους. Ναι. Πιο πολύ από όλους. Ναι. Όχι ότι είναι προσωπικότητα, πιο πολύ. Είναι ο Ρωμαό για μένα. Για μένα. Είσαι πολύ σωστός. Επιτέλους, είπες μια σωστή κουβέντα. Μα πού το λέω, γιατί. Είπες μια σωστή κουβέντα. Γιατί μέχρι προχθές μου λες για τον Φορτούνη και για τους άλλους. Όχι ρε, ο Φορτούνης δεν είναι, αφού το έχουμε πει, δεν έχει προσωπικότητα. Το είπες αφού εξετέθηκε ο ίδιος. Στην αρχή για τον Φορτούνη μίλαγες, για θυμίσου. Όχι ρε, σου είπα ότι ο Φορτούνης άμα έπαιζε σε άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, όντως ο Ρωμαό μπορεί να έχει ηγετικές ικανότητες. Δεν μιλάω ποδοσφαιρικές τεράστιες, αλλά ηγετικές έχει. Αυτό που του βγαίνει. Ναι. Έχει αυτό το τζαμπουκά που έχει ένας αρχηγός, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Έχει αυτό το πράγμα. Του βγαίνει αυτή η προσωπικότητα. Αλλά για τον άλλον θα δεις ότι στην πορεία θα έχω δει και εγώ, θα διαψευστείς. Για τον Κούτρι. Για τον Κούτρι, το λες συνέχεια. Και θα διαψευστείς. Εγώ σου λέω ότι θα ανέβει ο παίχτης κι άλλο. Ναι, μόλις ανέβει και παίξει έξω αριστερά, ναι. Όσο παίζει εκεί που παίζει, αντίο. Δεν ξέρω αν παίξει έξω φιλαρούχα έξω αριστερά. Μπορεί και έξω βρανών. Έλα, θα τα πούμε. Έλα, τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Και ο επόμενος όρος που γράφει. Χόρχε λέει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο για τους Γιουγκοσλάβους και ειδικά για τους Σέρβους. Πώς γίνεται σε όλα τα ομαδικά αθλήματα να είναι τρομεροί? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ και στο στίβο να μην υπάρχει καμιά μεγάλη διάκριση τη σύγχρονη τουλάχιστον εποχή. Είναι καλοί αθλητές και σαν φιλοσοφία οι Σέρβοι που έχω ασχοληθεί λίγο παραπάνω σαν λαό κατατάσσουν ψηλά τον αθλητισμό. Εσύ λέει που είσαι παλιότερος, θυμάσαι κάποια διάκριση στο στίβο από Σέρβο? Ναι, στους Βαλκανικούς αγώνες θυμάμαι κάποιους Σέρβους με καλές επιδόσεις στο στίβο. Έλα φίλε. Άρχισε το ξεκαλούπομα φίλε. Ξέρω, να σου πω κάτι, πόσο καιρό τα λέμε? Βέβαια, τα λες εσύ, τα λέμε και εμείς που αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Να γίνει ξεπάζωμα. Και να σου πω για κάτι. Κατ' εμέ άργησε ο πρόεδρος, έτσι ο Βαγγέλας άργησε. Δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσε να το κάνει τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Πρέπει να πάρει μπάλα και άλλους τόσους. Και μην πω και παράπονο. Θα τους πάρει άλλους 4-5 σίγουρα. Ξεκαλουπώνεται και φεύγεται. Τουρισμός στην Ελλάδα τέλος. Όταν παίζει τον Ολυμπιακό, όταν για άλλους παίχτες ο Ολυμπιακός είναι όνειρο ζωής και κοιμούνται και ξυπνάνε να παίξουν και να φορέσουν τη φανέλα, δεν μπορεί εσύ να μου κάνεις εδώ τον τουρίστα. Ο ένας με τα ψυχολογικά του, ο άλλος με τα κλιματιστικά του, ο άλλος με τα περίεργα του. Σας έχει πακέτο. Εγκαταστάσεις, γηπεδάρες, ξενοδοχεία, ξενώνες. Είστε σούπερ. Καλοπληρωμένοι, καλοταϊσμένοι. Θα μπαίνετε μέσα. Μ' ακούς Γιώργο? Ναι, ναι. Θα μπαίνετε μέσα και θα ματώνετε. Κερδίζετε ή χάνετε ή κερδίζετε. Ο κόσμος είναι δίπλα σας. Έλα, ξεπαρεούμε να τελειώνουμε. Έχουν φύγει παιδιά από τον Ολυμπιακό που κάνανε αμά να παίξουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, να υδρώσουν να πούμε τη φανέλα, να τη ματώσουν και να τη χειροκροτάει ο κόσμος. Και εγώ θα ξαναπώ κάτι που το πας στην αρχή. Άντε, μπράβο. Για όσους άνοιξαν όλα τα ραδιόφωνα, αυτή η κίνηση που έκανε ο Μαρινάκης κρύβει πίσω κάτι άλλο. Προφανώς ότι ναι, με θα διώξει κι άλλους, αλλά ήδη έχει στοχοποιήσει ποιος θα φέρει και έχει στοχοποιήσει και την κυρία ο προπονητή. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είναι στο μυαλό του. Δεν να το ξέρεις. Προαισθάνεσαι να πεις. Ούτε. Κοίτα, μελέτησα γεγονότα, αν είσαι ένα προσέλα. Δεν μπορεί να διώξει 8 παίκτες και να μην φέρεις. Αυτό το ξέρει ο πρόεδρος και. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι, δεν αμφιβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το τουρίστη να πούμε generation να τελειώνουμε με αυτή, γιατί το έχουμε πληρώσει έτσι. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο να πηγαίνει η ψυχή μας στην Κούλου, όποτε πήγαινε η μπάλα. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, άκουρε φίλε να σου δώσω μια συμβουλή, άμα θες πέτατη, άμα θέλεις κάτι. Αγκούει. Λοιπόν, επειδή λες για ρεπορτάζ. Εγώ συμβουλή θα σου δώσω. Άμα θέλεις φίλε μου να έχεις ρεπορτάζ καλό, θα παίρνεις τη Δευτέρα τον Μπρίτανη. Λοιπόν, για να μαθαίνεις τι θα γίνεται την Πέμπτη. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Θα παίρνεις τον Μπρίτανη, αν θα σου πει, γιατί είναι και. Φυλάγεται αυτός, δεν μην νομίζεις ότι έχει εμπιστοσύνη. Έτσι. Θα παίρνει τη Δευτέρα τον Μπρίτανη και θα σου λέει την Πέμπτη τι θα γίνει. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Για τα θέματα του Ολυμπιακού, ο ναι. Μπρίτανης έχει παραπληροφόρηση. Έτσι νομίζεις. Έτσι έχω διαπιστώσει. Καλά. Πάμε παρακάτω. Το ότι ναι. Ο Μπρίτανης βλέπει τόπι είναι γεγονός. Ναι. Το έχω δει με τα ματάκια μου. Ότι βλέπει ναι. Τόπι. Πολύ ωραία. Έτσι. Ναι. Το κατέχει. Ναι. Αλλά για θέματα Ολυμπιακού έχει και αρκετή παραπληροφόρηση. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Και παραμυθιάζεται λόγω Ολυμπιακού βροσίδη. Δεν είναι εύκολο στο Σανό, Πίταλη, μην τον υποτιμάς. Δεν είναι εύκολο στο Σανό. Λοιπόν, επειδή είχε μια διένεξη με τον Λεωνούση, ναι. Προχτές ο Κούτρης δοκίμασε ένα σούφι με τον Απόλλωνα. Ήταν παρόμοιο με αυτό που έγραψε, θυμάσαι από τον προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, που το έδωσε ο άλλος του Λεωβαδιακού. Δεν το πνίξε, ήταν τέτοιο το πράγμα. Δεν το πνίξε. Το σταγάλισε. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά δεν πέτυχε το στόχο, έφυγε μπάλα έξω από το γήπεδο.
Λοιπόν. Ακούω, έχω πολλά μηνύματα εδώ. Ναι. Όταν λέω πολλά, είμαι τρία μηνύματα και με το ίδιο νόημα. Εγώ πιστεύω αυτό που λες, έτσι, ότι πιστεύω ότι ο Κούτρης άμα ανέβει πιο πάνω. Αυτό λέμε όλοι. Εξτρέμ, λέει ο Κούτρης. Όχι, back-back δεν κάνει. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό μπορεί να δώσει περισσότερα σαν εξτρέμ. Μα το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει και την πουκα, το βοηθάει και το σώμα του. Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει περισσότερα. Δηλαδή εκεί που μπαίνει ο Σεμπά πολλές φορές, να πει αυτό. Ναι. Και μπορεί και να γυρίζει πίσω, ας πούμε, να βοηθάει. Είναι μια πολύ καλή επιλογή αυτή. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να το χτυπήσει το παιχνίδι. Θέλουμε να το χτυπήσει το παιχνίδι, να το πάρει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κάτσε, οποίους... κάτσε να κάνω μια εξήγηση. Δηλαδή, άμα χάσει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το χτυπήσει. Όχι, ρε φίλε. Λέω ότι πρέπει να πάει για την νίκη. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ναι. Έτσι, βαθμολογικούς, πρεστίζ, ψυχολογικούς, τα πάντα. Αυτό σου λέω. Πρέπει το παιχνίδι να το κυνηγήσει ο Ολυμπιακός και πιστεύω θα το κυνηγήσει. Λοιπόν, είναι τέτοιος ο αντίπαλος που εντάξει, θα δώσει μια άλλη πρόπτικη στην ομάδα σε πολλά θέματα. Και κάτι για να κλείσω, επειδή χθες είδα ότι εντάξει, κάποιοι παρεξηγήθηκαν όπως ο φίλος μας ο Πανιωνάκιας από το Bill by Taxi. Παιδιά, αυτό το διάστημα το Bill by Taxi δεν θέλω να το παρεξηγείτε. Κάθε Κυριακή γίνονται προσπάθειες, αλλάζουμε τη φαρμακευτική αγωγή, δεν πετυχαίνει. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Bill by Taxi. Γι' αυτό μην τον παρεξηγείτε. Είναι λίγο δύσκολη η κατάστασή του. Δεν μου λες, εγώ έχω πάθει κάτι άλλο. Έλα. Ότι από τη μια μέρα θέλω να τον πάω στο δρομοκαίδιο, τη βάλει στο γεννήτιο. Δεν το έκανε δεκτό. Το Μαρκο Μιχελάκιο έκλεισε. Πουθενά, πουθενά. Οι γιατροί έχουν σηκώσει τα κρύα ψηλά. Κάθε Κυριακή σου λέω εδώ, μετά από κάθε χαστούκι, αλλάζει η φαρμακευτική αγωγή. Δεν τον πιάνει τίποτα. Γι' αυτό λέμε τον παρεξηγείτε. Είναι άσχημο φεγγάρι. Καλό απόγευμα σε όλου. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Φέρτε μου το ψυχίατρο. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Το δωράκι, να συγχωρέσει που έχει απόψε απονομή πλακέτας αναμνηστικής, γιατί είσαστε σε τέτοια θέματα 50 χρόνια μπροστά. Άτι μιλάτα. Πώς το λένε, τιμητική πλακέτα για τον Τζίτζι, τον Μπουφόν, και θα σας πάρει στο Ρελαντί. Θα σας πάρει η Γκράντε Σινιόρα. Γιατί αν δεν είχατε πλακέτα, και είχα για καραταλιράκι απόψε με τους κούτρινες και τους κατρακούτρινες και όλους τους καρακούτρινες. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργίου και κύριε Θοδωρή, εσείς με τον Κασελάδη εκτυπιώσατε και δεν λένε που και ο κύριος Πρίτανης και τι παιχταράς είναι αυτός και έτσι και πήρατε και τον Καπίνο τον πρώτο της Ευρώπης και σούπα και μούπες και τώρα ξαφνικά γιατί στην παραμύθα και στην υποκρισία και στο Παπατζηλίκι 50 χρόνια μπροστά. Όπως είσαστε στις δημόσιες θέσεις, οι Ολυμπιακοί, 50 χρόνια μπροστά, έτσι είσαστε. Δεν μου λες, δεν μου λες κάτι. Με έχεις ακούσει μέρα ποτέ να πω καλό λόγο για τον Καρσελά. Για εσένα, όταν λέω εσένα, ναι, λέω τα θέματα που βγαίνουν. Θοδωρό Πριτανό, πώς σου λένε τους άλλους, όλη τη ράτσα. Αυτούς λέω, που πανηγυρίσανε και μου λέγανε και πού από φέτος και θα πάμε. Και θα περάσουμε και στους ομίλους. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω σοβαρά όμως τώρα. Ναι. Ο Βελής που είχε τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα, ναι. Τι δουλειά κάνει, ακριβώς πες μου. Εφοπλιστής. Α, είναι καραβοκύρης, έχει πνεούμενα. Έχει. Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Δεν είναι Μαρινάκης, αλλά είναι σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Δεν είναι Μαρινάκης, δεν είναι Μαρινάκης και δεν είναι και πολέμης. Όπως ναι, είναι, ναι, ναι. Που είναι πέντε μαρινάκες μαζί, αλλά υπάρχει ένα μπαγιόκο σοβαρό, έτσι. Ήθελα να μάθω πληροφορίες, γιατί έχω κάποιες. Μα το έχω πει εδώ και πόσο, 20 μέρες, ότι είχε μια συνάντηση με τον Αλαφούζο, πριν από 20 μέρες περίπου. Ναι, ακριβώς. Θέλει με χίλια να αναλάβει, αλλά δεν ξέρουμε τώρα, τον Μπαρμπαγιάννη, τον Αλαφού. Πόσο έντιμος άνθρωπος είναι αυτός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν έφυγε από τον Απόλλωνα, που το ρίξανε τον Απόλλωνα. Πληρωμένα όλα μέχρι μία, φώτα, νερά, τηλέφωνα, αλλά τώρα. Όλα μέχρι τον Ιούνιο του είχε εξοπλίσει. Τι ρεύμα έκαψε ο Απόλλωνα, λέει Γιώργο, και τι νερό και είναι ο Απόλλωνα τώρα. Δεν είχαμε τρελάνει τώρα. Εδώ το Παναθηναϊκό είναι άλλο μέγεθο, ρε φίλε. Όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ίδια τα τέλεια, ρε Γιώργο. Γιατί είπε καλά στην ίδια. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά λέμε, είναι σε θέση. Μπορεί, αντέχει. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκός, μπορεί να είναι Παναθηναϊκός. Έτσι μου είπανε. Έτσι δεν ξέρω. Άμα ήταν Παναθηναϊκός, δεν θα το δει ο Παναθηναϊκός και μετά ο Ολυμπιακός.
Γιατί ο Παναθηναϊκός τον έριξε που έχασε τρία, που έχασε τρία κόλλα από την Ξάνθη και ο Ολυμπιακός τον έριξε τελευταία αγωνιστική που του βάλε το κόλλο στο 89. Πάτε το χαμπάρι, έχετε μια καθαρή ομάδα στην Ελλάδα. Έχετε, να το, ο Πρίτανης, στην άλλη γραμμή ο Πρίτανης. Θα σε χορέψω τώρα, περίμενε. Το κρεβάτι σου γρήγορα. Άκου, παπατζή. Βάλε. Έχετε μια ομάδα, ενώ το αρχές, η φυσική ομάδα καθαρή, δεν σας έχει στήσει ποτέ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Ολυμπιακό. Εσύ με στήνεις 18 θα σου στείλω το 166 μου, τι δεν γίνεται καλά με τίποτα. Ρε Πρίτανη, πώς είμαι να σου μιλήσω για να σου πιω το αίμα. Λοιπόν, μόνο ο Νικόλας, ο καπετάν Νικόλας ο Γουλανδρής δεν έστησε τον Παναθηναϊκό. Να ξέρεις ότι ο φίλος ο Θόδωρας στενοχωριέται επειδή για την κατάστασή σου και μου λέει ότι παρακαλώ πάρα πολύ να του φέρεις σε τρυφερά. Ναι, ο Θόδωρας είναι άνθρωπος. Ο Θόδωρας είναι άνθρωπος, δηλαδή με ήθος, ετοιμότητα, ύφος. Τα λέμε επιμονή μου, Βάσος, δεν θέλω να με κουράζεις και να βάζεις μαρμελάδα τη στιγμή που ξέρω. Έχω τη γνώμη μου την προσωπική, έτσι, η οποία είναι αμεπτός, δηλαδή η καλύτερη, έτσι, για το φίλο το Θοδωράκη. Απλά ο Θόδωρας ο γίγαντας, ο τεκμηριωμένος, άκουσε να δεις τι γίνεται, στεναχωρείται πάρα πολύ με την περίπτωση σου και με γκαζώνει συνέχεια. Μου λέει πρόσεξε παλιωτόμαρο, πώς θα μιλήσεις για τον Μπιλ, το φίλο μου. Ναι. Κατάλαβες. Εσύ με φάμεις. Εγώ συμπάσχω, συμπονάω. Εγώ για να δείξω ότι είμαι φίλος σου μπορώ δηλαδή να πάρω τα για κάποια με σένα για να δείξω ότι μπορώ και εγώ. Δεν θα πατήσω στα πόδια μου. Θα σε σοφλήσω σαν το κουμπάκι του Σάκο. Για να κλείδουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Παραδέκα ακριβώς είναι. Όχι, θέλω να πάω διαφημίσεις. Θα στείλω ένα κοντέινερ Γεωργίου. Μισό λεπτό, για να κλείσουμε. Θέλω την Κυριακή ο ένας με πράσινο καπέλο, ο Πρίτανης, και ο άλλος και ο Μπιλ με κόκκινο καπέλο. Τα πετράλωνα, ρε! Τα πετράλωνάκια! Τι μπλε φοράγανε, φοράνε! Μπλε δεν φοράνε! Μπλε κόκκινο, μπλε κόκκινο. Μπλε κόκκινα. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε, Γεια σου, Μπιλάκο, γεια. Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Γεια. Πάμε, έλα, φίλε. Καλώς τον. Κατάλαβε ποιος είμαι. Κοζάνη. Μπράβο ρε μεγάλε. Από την προφορά. Πρωτεύουσα της δικής μας. Εγώ λέμε Τιφτιάντς Μαλ και το κόβουμε τις λέξεις. Αλλά αυτό είναι πολιτισμένος. Για λέγε. Δεν μου λες. Τα γιαπράκια είναι έτοιμα. Τώρα τελευταία να με θυμάσαι να με φωνάζει γιαπράκας ο Παοκτζής. Γιαπράκας τι σημαίνει. Γιαπράκια της Κοζάνης. Δηλαδή είναι λαχανοτολμάδες με αρμόσμο. Ο αρμόσμος είναι, θέλω να σου πω άλλη φορά την διαδικασία, απλώς είναι με αρμόσμο, δεν είναι μόνο με λεμόνι λαχανοτολμάδες. Καταλαβες. Τέλος, ακούς. Ακούω. Και ο αρμόσμος βοηθάει και σε κάτι άλλο. Αν με θύσει, εδώ στην Κοζάνη πήρουμε αρμόσμο για να ξεμεθύσουμε. Με γιαπράκια. Τέλος πάντων, πάμε αλλού. Τι γίνεται εκεί πέρα. Θα πιείς πολύ αρμόσμο, όπως λέγεται αυτό, ναι, για να ξημεθείς να πας στο πρωτάθλημα. Ναι, πώς το βλέπεις. Να σου πω κάτι. Δεν μου λες. Περίμενα την ευκαιρία να πάρω κάποια πάσα για να το πω. Ναι. Ξέρεις τι λένε τρεις πολύ μεγάλοι ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι είναι μεγάλοι ισχυροί. Θα το καταλάβεις. Ξέρεις τι λένε. Εγώ ξέρεις τι λέω. Όχι. Άσε να σου πω τι λένε αυτοί. Παίζουν. Ουέ και αλίμονο αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί? Το γιατί δεν θα το πω τώρα. Να σου πω κάτι, δεν μου λες, γνωρίζεις ένα δημοσιογράφο. Τι ομάδα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ? ΠΑΟΚ. Το παπάρο ΠΑΟΚ. Το λένε και πάλι όλοι. Όλοι πάλι πρέπει να πω. Όλοι πάλι που είπες και περισσότερες κύριες. Άρα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα πώς θα το πάρει στο νήμα, κάτι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός φίλε δεν έχει άμυνα. Η ΑΕΚ δεν θα έχει παίχτες στον Ιανουάριο. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει σε αριστερό μπακ, στόπερ, δυνατά ονόματα και φόρ. Άμα πάλι αυτά τα τρία πάμε μπροστά. Τώρα, τι άλλο να σου πω. ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, πώς το βλέπεις. Να στον Παναθηναϊκό στην δυστυχία του. Πολύ δυστυχία. Δεν το βλέπεις. Και από ό,τι κατάλαβα θα πάρουμε και παίχτες από αυτό, δεν κάνω μάθα. Μπορεί να έρθει ο Μπέρκ στον ΠΑΟΚ, λένε, ο Χουντ, λένε,
Ο Μολέδο λένε. Ακούς. Ακούω. Από τον Ολυμπιακό δεν την έλεγε ποτέ στον Πάοκ μη παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Μελισσαδίδης είπε ότι από τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει κανένα να παίξει. Ναι. Πες λίγο, επειδή είπαν για τον. Λέει ο άλλος για τον Μπέλ Παϊτάκη. Να πω και εγώ για τον Μαρινάκη. Δεν φοβάμαι και τίποτα. Να πάει να κάνει λίγο από το ξύλο και να βρει όταν πάει φυλακή. Να βρει. Έλα. Δεν είναι κουβέντε αυτέ. Μην το φτιάχνουμε το πράγμα. Όχι, είναι πολύ πρόεδρο του Ολυμπιακού φυλακή. Λέω τώρα, σε ευχαριστώ ρε. Πολύ! Σε ευχαριστώ πολύ! Για καλά! Έλα, φίλε! Έλα, Γιώργο, καλησπέρα! Καλησπέρα! Ο Νίκος είμαι! Έλα, Νίκο! Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Ατρόμητο χθες για τη μεγάλη νίκη και για τα δύο υπέροχα γκολ που πέτυχε ο Βασιλακάκης. Επίσης, είναι η τρίτη αγωνιστική που μας φυρίζουν πέναλτι. Γιατί δεν ήταν, δεν κατάλαβα. Ήταν, έγινε. Έπεσε μονοκόμμα, το αδυσβάτησε πάνω στον άλλον, το σακάτεψε. Το χθεσινό ήταν. Μην ξεχνάς ότι μετά από 8 αγωνιστικές, το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε ήταν με ένα σάπιο πέναλτι στην Τούμπα. Μάλιστα. Σωστό να αυτό που λέει. Σωστό, ναι. Θα τα λέμε όλα. Και θα αντέξει η ομάδα, έδειξε χθες χαρακτήρα μεγάλο. Και θα αντέξουμε, θα το μετά, πάμε. Μετά την απόκρουση του Γιαννιώτη στον πέναλτι, ο Πλατανιάς κατέρευσε. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο όμως, στο πρώτο ημίχρονο μας παίξαν πολύ δυνατά έως ενδιαθλητικά. Βέβαια. Μη σου πω και κόκκινη. Ήταν να φάνε και μια κόκκινη σίγουρα. Αν είδες πόσο σκληρά παίζαν τον Νουάντα με αγωνιές, με πέφτουν πάνω στα πόδια του με τα. Με κίνδυνο να τον τραυματίσουν. Και εμείς δεν είμαστε καλοί στο πρώτο. Όχι. Αλλά βέβαια ανέχθηκε και πολύ αντιαθλητικό παιχνίδι ο διαιτητής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω αν το είδε χθε το παιχνίδι. Το είδα. Έχει καμία αντίρρηση για αυτό που σου είπα. Όχι, παίζανε δυνατά αυτοί. Παίζανε τον τελευταίο σου χαρτί ή τώρα από τον σου. Ναι, αλλά πώ το παίζανε όμω, με αγωνιά και με εκλογέ. Όσο μπορούσαν, με αγωνιά και με εκλογέ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Έγινε, ρε. Ανδρώμη το έδειξε χθε ότι είναι μεγάλη ομάδα. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα. Έλα. Πάμε. Δεν είπε τίποτα χθε, ούτε μία μισή κουβέντα για το Λιμιό, έτσι. Τίποτα. Δεν σου άρεσε ένα Ολυμιός, δηλαδή. Αυτό που είδες. Μ' ακούς. Άκου. Έχω πει στο παρελθόν για τον Ολυμιό, έχω μιλήσει. Ότι τον έχω ξεχωρίσει σαν ένα πολύ καλό ταλέντο. Περιμένω την εξέλιξή του. Δεν είναι ακόμα. Υστερεί σε τελειώματα. Έτσι. Δεν είναι ακόμα αυτό που θέλουμε. Αλλά σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι, με την ταχύτητα που έχει, φάνηκε η διαφορά στην Ξάνθη αμέσως. Και φαντάζομαι θα φανεί και στην πορεία ακόμα καλύτερα. Και δείχνει και θράσος για την ηλικία του γενικά, και για 19 χρονών, έτσι. Δεν παίζει φοβισμένα. Όπως και ο Πέλκας επανήλθε στην αρχική του θέση, στην κανονική του, και είδαμε τον κανονικό Πέλκα. Ξέρεις ποιον αρχίζω να έχω, για ποιον πράξη του πάω, καρχίζω να έχω άσχημη γνώμη. Άσχημη γνώμη. Ναι. Για ποιο παίχτη του πάω, άσχημη γνώμη. Δανεικό τον έχεις δώσει. Για τον Χατζη Ισαΐα. Πολύ μονοκόμματο σε παιδί μου να. Ναι. Πολύ ντυμένο ξύλο. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες κάτι. Το Βαρέλα τον έχεις προσέξει ότι φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ. Σε σχέση με πέρυσι. Γιατί τελικά που λέγανε όλοι ότι ήρθε ο Ζαμπράνο και ο ΠΑΟΚ. Έχουμε την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι, στο πρωτάθλημα. Και έχουμε περάσει και δύο τέρμπι εκτός. Μισό λεπτό, εσύ την έχεις την καλύτερη άμυνα ή ο Ατρόμητος. Μπορείς να έχει Ατρόμητος. Όχι, αν δεν, μαζί πρέπει να είμαστε. Δεν έχουμε. Δεν θυμάμαι. 7 γκολ έχει φάει ο καθένας. 7 έχει φάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και 7 Ατρόμητος μαζί σας. Ναι. Το βλέπω το Βαρέλα φέτος έχει βελτιώσει πολύ την ταχύτητά του. Ενώ πέρυσι στερούσε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και πέρυσι έκανε και κάποιες. Πώς θα το πω, ατσουμπαλιές, παιδί μου, πώς να σου το πω. Έκανε κάτι λαθάκια. Φέτος δεν τα κάνει αυτά. Είναι στυλοβάτης, καλός. Ο Βαρέλα, δεν ξέρω αν το έχεις τσεκάρει αυτό. Το Ζαμπάλ και το έχεις πάμε. Ό,τι ακούστηκε, ξέρω εγώ ότι. Ό,τι άκουσες, άκουσα κι εγώ. Ο πραγματικός λόγος ποιος είναι. Δεν ξέρω. Το ξέρεις. Μου είχε αφήσει πολύ καλή εντύπωση από τους παίκτες.
Κοίτα να δεις, αυτός είχε θέματα με την εξωγηπαιδική του ζωή. Και στη Ρωσία, κάτι και εδώ ακούστηκε, κάτι θέματα και στα αποδυτήρια. Εντάξει. Τέχει, δηλαδή, μήπως όλα αυτά, ας πούμε, συνηγορούν στην τελική απόφαση που πάρθηκε. Τελικά τον Μπέρκ να τον πάρεις. Ξέρω εγώ, θα τον πάρουμε, τι λες. Τι μαθαίνεις εγώ και πάνω. Όλα στον αέρα είναι, ακόμα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έχω, μάλλον να το πω αλλιώς, μέχρι την Παρασκευή θα ξεκαθαρίσουν πολλά στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, επειδή ίσως ξεκαθαρίσουν πολλά και σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν με πιάνει, σου λέω. Για τον Ολυμπιακό ήδη. Όχι για τον Ολυμπιακό. Αρχίζει ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Όχι για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό λέω. Τι για να του πάρει παίκτες. Πάντως ο Μελισσανίδης ξηγείται διαφορετικά στον Ανάπολο. Ή μάλλον στον Παναθηναϊκό. Σου λέει, κυρία μου, να πούμε. Περνάει δύσκολες στιγμές. Θα έρθω εγώ να πούμε να. Ο Σαββίδης δεν σκέφτεται έτσι. Δεν μου λες. Ναι. Εσύ επειδή είσαι παλιός, εγώ δεν θα σου, θα σου απαντήσω αλλιώς, ναι, πάνω σε αυτό που λες. Ναι, ναι. Το Λίτσα το θυμάσαι εσύ, το 80. Είχε εδώ τη διευθυνσία που είχε ποτέ σε αγώνα. Για πες το στον αέρα, γιατί πολλοί δεν τα ξέρουν αυτά. Ελά, το έχουμε τόσο φορά. Όχι, 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 θα το πει, σε παρακαλώ. Δηλαδή, το 2-1 μέσα στην Τούμπα να πούμε, ο Παναθηναϊκός έκανε τα όρια. Και ποιος πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός. Και ποιος θα το περνά αν δεν τα έκανε όρια. Ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια. Έλα, για χαρά. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τι εκδίκηση παίρνουμε από τότε. Δεν κατάλαβα. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Έλα, σε ακούμε. Ακούω κάτι ψιθυρίσματα τόση ώρα μας. Έλα, πάμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω και για τον προηγούμενο ακροατή. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, αδράτω την ευκαιρία να θίξω ένα γενικότερο θέμα με βάση την προηγούμενη μαρτυρία. Του προλαλήσαντος δηλαδή. Φύγει για έναν αγώνα και, που έγινε πριν περίπου 40 χρόνια, έτσι, το 1980. Ναι. Και για έναν διαιτητή το Λίτσα. Και αναρωτιέμαι, δε παιδιά δηλαδή, πού πάτε και τα θυμόσαστε αυτά μετά από 40 χρόνια. Όχι, ήθελε να έχει να άλωθει. Για το ότι θα πάμε πάλι πέσω τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, πέραν αυτού, κύριε Γεωργίου, θέλω να πω ότι πώς υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που έχουμε 200 προβλήματα και ασχολούνται με το πόσο πιτσιρικά στο 19 χρονών κλωτσάει, πώς, δηλαδή άλλα πράγματα δεν κάνουν. Δηλαδή και όνομα του Θεού, παιδιά. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που βουλιάζει αυτό το. Και πάμε και θυμόμαστε τι γινόταν πριν από δεκαετίες ολόκληρες. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι, έτσι. Εδώ έχουμε 22 νεκρούς στη Μάνδρα και ασχολιόμαστε τι έγινε το 1980 με τον Λίτσα, ας πούμε. Καλά τον είπα. Η Λίτσας, ναι. Πώς, Λίτσας. Λίτσας, ναι. Λίτσας, ναι. Όχι Λίτσας, Λίτσας. Λίτσας, ναι, είναι σαν το μόνιμο ιατρικό βιβλιοπωλείο στη Μικρά Ασία, εκεί πέρα από την ιατρική σχολή. Και θέλω να πω, δηλαδή, εντάξει να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και με το κάθε. Εγώ αθλητής είμαι, έτσι. Μαραθωνοδρόμος. Αλλά. Να μαθαίνουμε, να κάνουμε εξειδίκευση, ειδικότητα της ιατρικής, δηλαδή της φυσίατρη θα γινόντουσαν με αυτά που κάθονται για σχολεία. Άλλα προβλήματα δεν έχουν. Δηλαδή κάπου νομίζουν ότι, κάπου νομίζουν ότι οι άνθρωποι δηλαδή ροκανίζουν το χρόνο τους. Εγώ προσωπικά, κύριε Γεωργίου, απορώ με την υπομονή τους. Δηλαδή έχουμε τόσα προβλήματα, επαναλαμβάνω, και ασχολούνται με τέτοιες λεπτομέρειες που τρελαίνεσαι δηλαδή. Δηλαδή καλύτερα ξέρουν αυτά τα θέματα παρά τα καθημερινά μας θέματα από τα οποία και βουλιάζουμε. Ειδικότητα κάνουμε. Εγώ είμαι ειδικευόμενος ιατρικής, ας πούμε. Και τέτοια γνώση για αυτό το συγκεκριμένο όμως θέμα, που όμως πληρώνεται. Εσείς επιτέλετε ένα λειτουργήμα, έχετε τη δουλειά σας. Οι υπόλοιποι, τέτοια ονοματολογία, τέτοια λεπτομεριολογία, τέτοια. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το φαινόμενο. Ειλικρινά δεν το καταλάβω. Και να άλλαξε ότι ζούμε στην Νορβηγία. Που έχει απόθεμα ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ναι, το άκουσα, το άκουσα. Τρισεκατομμύριο. Να καταλάβω, που εκεί μπορούν οι άνθρωποι να μην δουλεύουν, να κάθονται, να μην κάνουν τίποτα. Μέχρι και τα εγγόνια τους. Βέβαια, Σκανδιναβοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι, δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Αλλά θέλω να πω, σε μια χώρα που έχει φτάσει να γίνει ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τώρα μας ξεπεράσει και η Βουλγαρία τώρα στην Ελλάδα. Και ασχολούμαστε με το πώς. Να κάνω μια ερώτηση, μια που το πεις αυτό. Ναι. Εάν δεν το ξέρεις, θα εκπλαγείς με την απάντηση. Ναι, πέστε μου. Ένα ευρώ, πόσα λεύα είναι? Πόσα λεύα είναι? Ναι. Α, δεν ξέρω για λεύα, ξέρω για δραχμές.
Όχι, για λεύμα μιλάω. 341 δραχμές. Πώς υπολογίζεις να είναι τα λεύμα, πόσα λεύμα είναι ένα ευρώ. Καταρχάς το λεύμα είναι βουλγαρικό, να ξεκινήσω. Ναι, στην Βουλγαρία, ναι. Μπορεί να είναι και ναι. Κοιτάξτε, επειδή έχω ταξιδέψει εσχάτω. Περίπου, πώς υπολογίζεις. Και έχω εκπλαγεί και από βορειοαφρικανικά νομίσματα. Να είναι ένα στα δύο. Σωστό. Δηλαδή ένα ευρώ είναι δύο λεύμα. Και ένα ευρώ είναι 334 δραχμές. Να πω ένα τελευταίο για να κλείσω. Λέω ότι θα παρακαλούσα τους φίλους συνακροατές που και που να συνδέουν τις συζητήσεις με το ποδόσφαιρο, όχι μόνο με αυτή την τεχνική συζήτηση, αλλά και με κοινωνικά θέματα. Το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να στηρίξει το θεσμό της οικογένειας, το πώς μπορούμε μέσα από την άθληση και την άμυλα να εκτιμάμε τον άλλον σαν άνθρωπο, να έχουμε τον Χριστό κόρονα στο κεφάλι μας. Γιατί αυτή η άτιμη η κρίση ένα πράγμα μας έμαθε ή δεν μας έμαθε. Αναλόγως, γιατί υπάρχουν και συνάνθρωποι μας, κύριε Γεωργίου, που ζουν 10 χρόνια από το 8 δηλαδή στην κρίση και δεν έχουν καταλάβει ότι έχουμε κρίση. Έτσι, ας τρώνε και από τα σκουπίδια. Να εκτιμάμε τον άλλο σαν άνθρωπο. Αν γινόταν οι φίλοι συνακροτές, να φύγουν και τέτοια θέματα που θίγει ο συνάδελφος, ο κ. Λαβίθης, ο κ. Κουφόπουλος, ο κ. Τριλιμίδης, να συνδυάζουν και ποδόσφαιρο και κοινωνικά θέματα. Αυτά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε λίγο. Γεια χαρά. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο. Ναι. Για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Ναι. Το παιχνίδι εκείνο ήταν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα 9 Μαρτίου 1980. Mm-hmm. Διαιτητής Λίτσας. Νίκησε ο Παναθηναϊκός 2-0. 2-0 ή 2-1. Στο παράς, 2-0 ή 2-1. Ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Μισό λεπτό. 2-0 ή 2-1. 2-0, 2-0. Έχασε πέναλτι στο τέλος ο ΠΑΟΚ, αλλά νίκησε 2-0 ο Παναθηναϊκός. Μπουμπλής και Τερζανίδης. Ναι. Ρότσα, Μπουμπλής τότε και Τερζανίδης στα γκολ. Και το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός στον παράς με τον Άρη. Και τι έχει αποδειχθεί? Ότι αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τον Άρη στην κανονική περίοδο και στα δύο παιχνίδια τότε, πρωταθλητής ήταν ο Άρης. Ναι, βέβαια. Με Ζίδρο και τα λοιπά. Μεγάλη ομάδα. Όλε Κόπο, Εδράπη, Παλί, Πατσιαρά. Μεγάλη ομάδα. Στο παράς του Βόλου. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Και τον κέρδισε 2-0 στην Τούμπα και 1-0 στο Χαριλάου στην κανονική περίοδο ο ΠΑΟΚ. Αν δεν τον κέρδισε, έπαιρνε τότε και ένα βαθμό ο Άρης στα μεταξύ του παιχνίδια. Θα ήταν το πρώτο επαγγελματικό. Και για ένα φίλο ΠΑΟΚτζή που είπε για φυλακισμένο πρόεδρο Ολυμπιακού, πες ότι και αυτός έχει φυλακισμένο πρόεδρο επίτιμο. Άκη Τσοχατζόπουλο, με Σουήτα στην Τούμπα. Χαιρετώ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά. Και ο Ηλίας Τσιάντης ή Τσιαντής, δεν ξέρω, γράφει. Γιώργο, αυτή η ελπίδα του ποδοσφαίρου, ο παιχταράς, ο μάγος, δεν τρέπεται λιγάκι. Και αναφέρουμε στο Φορτούνι. Ρε μάστορα, στον Ολυμπιακό παίζει. Δεν παίζει στη Θεέλα, Αιτωράκη. Και καλά, τους φιλάθλους δεν τους ντρέπεσαι. Αλλά ούτε τις αμανταδόρικες φιλάδες που σε εξυπνούσαν δεν σέβεσαι. Και δεν λέω, άνθρωπος είσαι, να έχεις κακές στιγμές, αλλά όχι αδιαφορία. Τέτοια αδιαφορία δεν έχω ξάρει σε παίχτη. Δεν είσαι κλητήρας, ούτε σε γραμμή παραγωγής την Μπενθέ δουλεύεις να βιδώνεις κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Κανείς δεν θα σε κατηγορήσει αν δεν είσαι ο νέος Ντιέγκο Μαραντόνα. Το να είσαι λίγος παίχτης δεν ενοχλεί. Το να είσαι όμως λίγος χαρακτήρας και τόσο αδιάφορος δεν το συγχωράει ο φίλαθλος. Παίχτες όπως ο Βελέντζας, ας πούμε, που ήξεραν ακόμα περισσότερη μπάλα από σένα, τι έπρεπε να έχουν κάνει που έφαγαν τη ζωή τους στο Απολωνάκι, ή μήπως είσαι εσύ καλύτερος. Αλλά έτσι είναι. Πάντοτε στην ιστορία οι χορτάτοι υστερούσαν μπροστά στους πεινασμένους. Και όταν είσαι χορτάτος γίνεσαι και τεμπέλης, όπως εσύ. Εσύ ρε μικρέ, πότε πρόλαβες να χορτάσεις? Έλα φίλε. Ω. Ναι, εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάνης Παναθηναϊκός. Ναι. Για το φίλο μου τον Παναγκτήριο πήρα να πω, εμείς κάποτε επειδή πολύ μου έχει υποθητάς. Πήραμε στα αρχική, δεν πληρώσαμε. Εκείνο το παλτό το Μπελίσκε. 2 εκατομμυρία και αυτά. Ευχαριστώ αυτά. Και το Χρυστοδηλόπουλο. Πήραμε και το Μάκη. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Ναι, ρε. Τι κάνεις? Καλά. Οι παοκτσίδες θυμούνται το Λίτσα κατά περίεργο τρόπο και πανιώνει το Σπανέα. Κατά άλλα, καλά σας κάνει ο γάβρος και σας περνάει πριόρο κορδέλα. Εντάξει, παλακίδες του Ολυμπιακού και οι δύο. Η Μέρ με τον Πατατούδη επί Πατατούδη. Ιδέα, ας πούμε, επί Κόκαλη και Μαρινάκη. Εντάξει. Δεν μου λες, ρε Γιώργο, ποιος πήρε το πρωτάθλημα το 80 με το Λίτσα, τον περιβόητο.
Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Όχι, όχι. Το πήρε το 80, όπως είπε και προηγούμενος, ο Μαράς με τον Άρη. Ωραία. Όταν δεν είχε ο Γούμενος να πληρώσει τα ενίκια από το σπίτι του και είχαμε τους μετοχικούς, ποιος πήγε και πήρε το Σαλπικίδη. Ο Παναθηναϊκός. Έπα, Οκτσάκη, τα καλά και συμφέροντα θυμάσαι, ε. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου, ο Μπιλ, δεν θα σηκωθώ στα πόδια μου. Εγώ ξέρω, είμαι εξυπόλυτο τάγμα. Καλά, άσχε του Πανιόνιου. Οι Πανιόνιοι, κάθε παστρικέ, ιστορικέ, πώς σε λένε παστρικέ, μία φορά στα 17 χρόνια θα με κερδίζει. Κάτσε εκεί πέρα, γίνε μακριά γαϊδούρα του Κόκαλη και του Μαρινάκη και μετά μιλά για τιμιότητα και για σοβαρότητα. Και θέλω να μου πούν τώρα ένα Πανιόνιο να βγει που βγήκε χθε και έβριζε, με ποιο προσφυγικό σωματείο τα έχει καλά ο Πανιόνιο. Θα τα αναφέρω εγώ ένα-ένα. Με τον Απόλαιονα. Όχι. Με τη Δόξα Βίρονα, με το Φωστήρα, με την ΑΕΚ που παίζανε τους τυφλοπόντικες. Λοιπόν, πάνθυρες, γίνεται τυφλοπόντικες, όχι πάνθυρες, ρε. Κατάλαβες, Γιώργο. Βγήκε ο Παοκτσάκος τώρα να μας πει, τι να μου πει και να σου πω και κάτι. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, δεν ξέρω, είχα σου ή κερδίσω μεθαύριο, δεν με ενδιαφέρει, σου μιλάω εν τιμή έτσι. Γιατί εγώ τον Παοκ τον ψιλοσέβομαι. Σαν μεγάλο σωματείο, σαν μεγάλη οντότητα, σαν μεγάλη ομάδα. Αλλά βγαίνουν κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω και λένε τα αυτός ειδικά βγαίνει συνέχεια, Γιώργο. Λες και του βγάλε τα μάτια ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο πρωτάθλημα φιλαράκι το πήρες επί του δικού μου να, που δεν θέλω να πω το όνομά του, το 85. Θα σου πω εγώ. Εντάξει, θα σου πω. Πες μου εσύ τώρα. Επί κουλούρι, όχι του σέντερφο που παίζει σήμερα. Ναι. Του άλλου κουλούρι. Ναι, άλλου κουλούρι. Και μετά του πήρα το Μελίση. Ναι, ποιον είχα όμως στα πράγματα τότε, κατάλαβες. Πού πήρανε πρωτάθλημα, ποιον είχα εγώ μες στην παράγκα που Έλληνα και δυνάμε, το Ζουμπογιώργο που λες και εσύ κατά καιρούς, έτσι. Άσχετα που καρπώθηκα εγώ τον Ζουμπογιώργο, έτσι. Πουθενά δεν τον καρπώθηκα, Γιώργο. Από εκεί και μετά θα τα βρούμε τα γράμματα. Όπως λέει και ο φίλος μου, Μπιλ, θα ορθοποδήσουμε. Πώς το διάλογο θα πάει. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο, επειδή ο φίλος μου ο Θόδωρας και μιλάει και πολύ καλά και εγώ το αναγνωρίζω αυτό. Ακούς. Ακούω. Όσον αφορά ας πούμε τον Ολυμπιακό, εκεί που πέρα την προπαγάνδα που λένε που οι άνθρωποι δεν παίζονται και εκεί τους βγάζω το καπέλο, είναι χίλια χρόνια μπροστά. Δεν μ' αρέσει και τα λόγια. Μ' αρέσει και τα λόγια που έχουν. Όταν δουν παίκτη αδιάφορο, απέναντια σου τρώει το σκοτάδι και καλά κάνουν. Όπως ο προηγούμενος τώρα, όπως ο προηγούμενος που μου λέγεται Φορτούνη, δεν άκουσε το μήνυμα. Ναι, το άκουσα το μήνυμα. Ναι, καλά, δεν είναι όλοι, Γιώργο, το ίδιο πράγμα. Εντάξει, προσέω, είναι και άνθρωποι που βλέπουν μπαλίτσα, έτσι. Θα σου πω τώρα για ένα παίκτη, εγώ, Γιώργο, που δεν τον έχω πει, δεν τον έχω αποδοκιμάσει, εν πάση περιπτώσει ποτέ. Αλλά ξέρεις κάτι, μια ζωή ήταν εγώ, Γιώργο, ο Μύρης, ο Βίτρα, ο Γκούμας, ο Μπασινάς, που κι εγώ τους έπρεπε, αν θες από κοντά του, και εγώ το σκοπάνακα. Αυτός ο Κουτρουμπής στα τελευταία παιχνίδια τον έχεις δει. Καλά μιλάμε, Γιώργο. Να παίζουν οι ξένοι, ρε Γιώργο, πιο πολύ που δέχομαι εγώ. Έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός οικονομικά, δεν ξέρω αν θα πληρωθούν, εντάξει. Ρε Κουτρουμπή, σε πήραμε από την ΑΕΚ της ΓΑΜΑ Εθνικής, έπαιξε σκύπελο, πήγε στην Ευρώπη τα όποια παιχνίδια έπαιξε και δεν ακούστηκε ποτέ το όνομά σου. Μου φοράς κόκκινα παπούτσια, ρε Κουτρουμπή, και είσαι για κλωτσιές. Απορώ ο Ζουνίδης, δεν τον βλέπει εκεί πέρα. Παίζαμε μπροστά με 10 παίχτες, ρε Γιώργο. Ποιος Ζουνίδης, μου άσυμο. Και να σου πω και κάτι, ναι. Το αναγνωρίζω έτσι. Το αναγνωρίζουμε. Αυτό έχει αυτού πολεμάει, ρε Γιώργο, τι να κάνει να μου το παιδί. Θα τα λέμε όλα τώρα. Υπό άλλες συνθήκες θα τα λέγαμε. Έγινε, ρε. Δουλειά. Γεια. Έλα, φίλε. Ρε Γιώργο. Έλα, καλώς. Λες ο Μελισανίδης ότι δεν θέλει εκεί που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα να δημιουργήσει πρόβλημα. Ο ίδιος το είπε. Ε? Ο ίδιος μιλήσει. Λοιπόν, να θυμίσω τον κύριο Μελισανίδη, μήπως τα ξεχνάει, όταν η ΑΕΚ ήθελε μια ισοπαλία και είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός για να βγει UEFA έξω, δεν το έδωσε το βαθμό. Και τι να δούμε, του Βασάρα με τον Μπουρμπό, κλοπή. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Κι άλλο να είσαι να πούμε τόσο αδύνατος και να αντιμετωπίσεις την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, καταλάβες. Το να είσαι αντιμέτωπος και για να πηγαίνεις για πρωτάθλημα ή έτσι είναι διαφορετικό. Εγώ δεν το βρίσκω σωστό πάντως. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ας το έχουν υπόψη τους και να μην λένε ότι θέλουν ο καθένας. Έγινε. Έλα, γεια. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο Σωτήρης. Έλα, Σωτήρη. Λοιπόν, ξεκινάω το προχθεσινά, τα του γηπέδου. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν έχει καμία διάθεση από τον τελευταίο παίκτη μέχρι και τον προπονητή. Φαινόταν στο γήπεδο μέσα. Δεν έχει ψυχολογία, δεν έχει τίποτα. Ακόμα και το κίνητρο του έχει φύγει. Έπαιξε τα ντέρμπι εκεί όπου τα δώσαν όλα οι παίκτες για να τους δούνε. Από μανατζαρέους, από ομάδες, από τον κόσμο. Και τώρα έχει ξεμείνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα το κίνητρο που πρέπει να τους βρούνε δεν ξέρω ποιο είναι. Για μια καλή μεταγραφή, αυτό θα το βρουν οι παίκτες μεταξύ τους. Δεύτερον, εκτίμηση, πρόβλεψη, όπως θες πες το, μια ερώτηση προς εσένα. Πιστεύεις το πρωτάθλημα θα κριθεί την πρώτη τελευταία αγωνιστική στο ματς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ ή θα έχει κριθεί πιο πριν? Δεν ξέρω, είναι πιθανό να κριθεί τότε ή είναι πιθανό να έχει κριθεί πριν, δεν ξέρω. Εγώ κάνω μια εκτίμηση από τώρα ότι θα κριθεί σε αυτό το ματς και θα κριθεί μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Εγώ, σαν Σωτήρης, και το λέω τώρα 6 μήνες πριν. Μάλιστα. Λοιπόν,
Και το επόμενο. Βγήκε χθες ένας φίλος του Πανιωνίου και μίλησε με πολύ, πολύ υποτιμητικά λόγια για τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος του Πανιωνίου, δηλαδή, του αρέσει καλύτερα που τόσα χρόνια είναι το βαγόνι στο τρένο του Ολυμπιακού. Του αρέσει. Γιατί δεν μπορεί να το αφισβητήσει πλέον κανένας αυτό το πράγμα. Εκτός από φέτος. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν το βαγόνι στο τρένο του Ολυμπιακού. Προτιμάει δηλαδή αυτό από το άλλο. Γιατί τα αποτιμητικά λόγια αυτά που είπε χθες έβγαζε μεγάλη κακία, μεγάλο μένος. Όπως τη φίλαθλη του Ατρομήτου την προηγούμενη εβδομάδα που με διέκοψε εσύ, μπορεί να έκανα και λάθος. Επειδή το χαρακτήρισα τον Ατρόμητο ως Χαλκιδόνα. Ξέρεις τι έχω καταλάβει, Γιώργο, και τελειώνω για να μην κρατάω τη γραμμή. Ότι όσο περνάει ο καιρός, οι περισσότεροι φίλαθλοι που θέλουν να πέσουν ο Παναθηναϊκός είναι των άλλων ομάδων πλην του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το διαπιστώνει. Όλες οι άλλες ομάδες, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί τόσα χρόνια το μένος τους το βγάζαν όλοι με τον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να καταλάβω και ας βγει ένας από την κάθε ομάδα, από τον Όφη μέχρι την Ξάνθη, που θέλουν ο Παναθηναϊκός να πέσει. Εκτός από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ξέρεις γιατί? Για πες μου. Διότι μια ζωή υπήρξε συνέτερη. Συνέτερη ή αν υπήρχε συνέτερη. Περίμενε. Ή μήπως ο ένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον άλλον και ξέρει ότι ο ένας... Ακριβώς και αυτό. Ωραία. Ακούω να σου πω κάτι. Οι βρικόλακες δεν με εκθρεύονται ποτέ. Το ίδιο αίμα πίνουν και οι δύο. Ακριβώς σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αλλά θέλω να σου πω και τ' άλλο. Μήπως οι δύο αυτές φανέλες τελικά είναι οι πιο βαριές στην Ελλάδα. Φυσικά και είναι. Μήπως αυτά τα μαγαζιά είναι τα δύο μαγαζιά. Φυσικά και είναι. Ωραία. Τότε λοιπόν όλοι οι άλλοι φίλαθλοι των άλλων ομάδων να κάνουν λοιπόν την αυτοκριτική τους, να καταλάβουν που βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια και ας αφήσουν τον Παναθηναϊκό να δούνε μετά, εάν φύγει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα τους πίνει το αίμα. Και εύχομαι και ελπίζω την προτελευταία αγωνιστική να μην έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ τους παίκτες αυτούς που θέλει να πάρει από τον Παναθηναϊκό, όπως τον Μολέδο, τον Χουλτ και τον Κουρμπέλη. Γιατί ακούγονται και αυτά, ότι θέλει να πάρει αυτούς τους παίκτες να δώσει και χρήμα και ο Παναθηναϊκός τότε να κάτσει να χάσει και να το χαρίσει το παιχνίδι. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεύτερη φορά δηλαδή προδοσία μέσα σε 1,5 χρόνο μετά τη συνεργασία Μαρινάκη Αλαφούζου, δεν νομίζω αν θα μπορέσει να την αντέξει ο κόσμος. Και εκεί θα έχουμε άλλα την προτελευταία αγωνιστική. Ευχαριστώ, Γιώργο, να σε καλά. Καλά, φίλε, για καλά. 10 παρατέταρτο, ζωντανή μετάδοση από Real FM, Ολυμπιακός Γιουβέντους. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4, για χαρά. Ο προπονητής ότι παίχτες να τα συνδυάσουμε το όνομά τους. Μάλιστα. Τώρα από την εντεκάδα... Τι βλέπεις εσύ? Το Τζούρτζεβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένα θέμα αν θα παίξει ο Φόε, νομίζω θα παίξει σε αυτό το μάτσο από την αρχή. Να θυμίσουμε ότι ο Ασαριφάν δεν είναι δηλωμένος, δεν μπορεί να παίξει. Ούτως είσαι. Ο Ασαριφάν Σισε δεν είναι δηλωμένοι, ο Εμενή και ο Βούκοβιτς είναι εκτός. Ο Φιγκέρας είναι εκτός, γιατί είναι τιμωρημένος από κάρτες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε Λαντελαούι δεξιά, Κούτρια αριστερά. Στόπερ μπορεί Νικολάου Έγγελς. Μπορεί και Μποτί Άγγελς, ο Βέλγος είναι σίγουρος. Στη μεσαία γραμμή Ρωμαό, Ταχτίδης, ο Φω είναι ένα σενάριο με έξοδο Φορτούνη. Και στα πλάγια ο Πάρντο με τον Σεμπάκη στην κορυφή ο Τζούρτζεβιτς. Μπορεί όμως να αρχίσει με τον Φορτούνη, θέση διεκδική και ο Μάριν, δηλαδή είναι λίγο ανοιχτό, δεν έκανε και δοκιμές ο Λεμονής, οπότε θα περιμένει. Μάλιστα. 10 παρατέταρτο, ζωντανά. 10 παρατέταρτο, από το Ρία. 1000 οπαδούς οι Γιουβέντους. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για όσους θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Δεν έχει γίνει δηλαδή sold out. Και είναι πολύ σημαντικό το μάτι για την Ιταλική ομάδα. Ναι, βέβαια. Θέλει νίκη για να είναι σίγουρη, γιατί δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει Sporting στη Βαρκελόνη. Εντάξει, το φαβορί είναι η Μπαρσελόνα, οπότε όμως δεν ξέρει τι γίνεται. Σωστό. Ισπανός είναι ο διαιτητής.
Δεν συμπαθεί πολύ την Μπαρτσελόνα από ό,τι λένε. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα την έχει αδικήσει, οπότε μπορεί να παίξει καλά την Γιουβέντους σήμερα. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Καλό βράδυ. Καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Είμαι ο πρώτος. Είσαι ο δεύτερος μετά τον ρεπόρτερ μας του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μεγλίδης, εσύ. Ναι. Που από ό,τι κατάλαβα ήταν, είναι γατόνι το παιδί, έτσι. Εντάξει, χρόνια κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι ευχαριστημένος. Να σου πω ρε εσύ, τότε στο παιχνίδι χθες. Του Πλατανιά. Και το Πλατανιά, καλά το Πλατανιά, εγώ το παίξα και στο 1-0 διπλό κιόλας. Και τον μπουμπούνισα και βγήκε. Την κολάρες έβαλε ο τύπος εχθές ρε εσύ. Πόσο καιρό λέω, ενώ όλοι μιλάνε για τον Ουάρντα, για τον. Εγώ φωνάζω Βασιλακάκης. Ρε Βασιλακάκης, πόσο καιρό το φωνάζω. Το παλικάρι, αν δεν. Αθόρυβος είναι, είναι αφανής με στο γήπεδο, κάνει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, φάνηκε χθες. Πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Τον έχω δει, καλμπανάκι. Πολλή δουλειά. Εμείς κλασικά χθες, έτσι, κλασικά. Άμα δεν βγει το over 3,5 στον Εργοτέλη, δεν βγαίνει πουθενά αλλού στην Ελλάδα, να το ξέρεις. Παρόλο που είχαμε μια φάση εκεί πέρα στο 3-2, βγήκε ο αμυντικός με τον τερματοφύλακα να το ισοφαρίσουμε. Αλλά δεν τέτοιο, εντάξει. 2-4, χαλαρά. Είναι φοβερό αυτό με τον Κούνια. Είναι φοβερό. Είναι επανάληπτο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Κούνια. Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Χάνει. Μπορεί να χάνει 1-0. 2-0. Αλλά το καλό είναι ότι του. Τιτώνει λίγο και μπαίνει λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, το άλλο είναι. Αν δεις λίγο και το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εγώ και το παιχνίδι με τον Άρη, το παλέψανε. Απλά εντάξει, πίσω περνάνε τρένα που λέει. Και λίγο θέμα. Ο Ντιογκόνιας χάνει 5-0 και λέει σούπερ η ομάδα σήμερα. Του χάσαμε. Και πώς άλλα τερετάκι του λένε, χάσαμε 5-0. Δεν είναι έτσι. Είναι ωραία στο μάτι να βλέπει, ξέρω εγώ, να παίζουν ωραία. Αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν ξέρω αν θα μείνει. Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω, αυτό το Ραμαντάνι, ξέρεις ποιο είναι το μικρό του? Όχι. Μάλιστα. Αυτός, αν θυμάμαι καλά, είναι Βαλκάνιος, έτσι. Βαλκάνιος που να είναι. Ναι. Που ασχολείται με αυτά. Μάλιστα. Είναι πολύ και καλό και κακό. Είναι σαν να έχει το πεπόνι και το μαχαίρι με αυτούς τους μάνατζερ. Εγώ αυτό βλέπω. Κατάλαβες. Είναι από τη μία καλός κακός θα μπλέξεις, απ' την άλλη και δεν ξέρεις που θα μπλέξεις. Ειδικά οι ομάδες που δεν γνωρίζουν. Το έχω πει χίλιες φορές. Ο μάνατζερ σου εξασφαλίσει να σου πάρει να παίξει με αρκετά χρήματα και να τον πάει σε μια άλλη ομάδα της Ευρώπης. Ναι. Όμως για να το κάνει αυτό, σε υποχρεώνει και σου λέει, πάρε και δύο σαπάκια να τα έχεις. Να τα ξεφορτωθώ εγώ, λέει. Ναι, ακριβώς, ναι, τι θα κάνει. Γιατί, τέλος πάντων, έχω ρίξει μια ματιά έτσι επειδή μου αρέσει να τα ψάχνω. Έχει τρομερά παιχτάκια Κροατία, άντερ Κροατία και άντερ Σερβία. Δηλαδή, άμα πας να χτυπήσει ένα-δύο από εκεί πέρα, είναι καλοί παίχτες. Βασικά έτσι και αλλιώς πάντα αυτοί οι Ιγκοσλάβοι είχαν τεχνική. Δεν τους θυμάμαι, δηλαδή τους θυμάσαι εσύ. Από παλιά, πάντα είχαν τεχνική. Από παλιά το λέγαμε ότι. Και είναι δίπλα ρε, εσύ. Δηλαδή τώρα. Δεν βλέπει κανείς αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή πριν 10 χρόνια. Άκουσε, μα, από το παλιά. Μόδι, το κόβασε, τον ήξερε κανείς. Κανείς. Ναι. Από παλιά λοιπόν το λέγαμε ότι ο Ιουγκοσλάβος, όποιο άθλημα έχει μπάλα, είναι φοβερός. Ακόμα, χέρια, και, ακόμα και ο Τίτο λέγαμε, ακόμα και ο Τίτο, ο συγχωρεμένος, ήξερε φοβερό κοντρόλ. Ήταν τότε 82 χρονών και είχε ένα κοντρόλ φοβερό. Θέλεις χάντμπολ, ήταν. Θέλεις μπάσκετ, θέλεις ποδόσφαιρο. Θέλεις βόλεϊ, ό,τι μπάλα υπάρχει, όποιο άσχημα με μπάλα είναι τρομερή. Έγινε δε. Όμως πρέπει να δούμε λίγο και δίπλα, έτσι. Πρέπει να δούμε και δίπλα. Κάτι τελευταίο. Θα μας πεις λίγο τη γνώμη σου για ό,τι γίνεται στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια. Για καλά φίλε. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Για καλά. Καλά είσαι. Εδώ, για λέγε. Χθες είχε πάρει τηλέφωνο ένας που μετά βγήκε ο. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και εκτόξευσε λόγια αμέσως που μόνο από δικτάτορες ακούς. Τώρα για ποιον μιλάς από τους δύο? Όχι για τον Μπιλ, για τον προηγούμενο. Μάλιστα. Εγώ τέτοια λόγια, τέτοια δηλαδή και
αυτοί οι άνθρωποι με αυτά που λένε υποβιβάζουν πολύ την εκπομπή. Πάρα πολύ. Δεν υποβιβάζουν την εκπομπή. Αυτή είναι η γνώμη σου. Ναι, δεν υποβιβάζουν την εκπομπή. Ήσουν να υποβάζουν τον εαυτό του. Όχι την εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζουν την εκπομπή. Ναι, πες το και έτσι, ναι, ήταν λάθος αυτό που είπα. Τι να πω, δηλαδή, τι να του πω, ντρέπομαι για λογαριασμό του. Τέλος, αυτό ήθελα να πω, μόνο και αν έχεις έτσι χρόνο κάποια στιγμή να βγάλεις τέφερες στον αεροπλένιο που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έγινε, φίλε. Καλό θα το. Έγινε, ρε, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ, από ό,τι πληροφορήθηκα, θυμάστε τον παλιό παίχτη, τον παιχταρά αυτόν, τον Λιμπάρσκι. Θα είναι σήμερα στο Φάλιο. Είναι σκάουτερ για να δει δύο παίχτες, τον Έγγελς και άκουσον τον Γκούτρι. Έχετε να δει τον Γκούτρι, που όπως έχω πει επανειλημμένα, το αριστερό μπακ που παίζει στην ομάδα μας στα Πετράλωνα, ο Μιχαηλίδης, και ο οποίος είναι τώρα στα 21. Καλάβες τώρα τι γίνεται. Θα παίρνει τον Πρίτανη, αν θα σου πει, γιατί είναι και φυλάγεται αυτός. Δεν νομίζεις ότι έχει εμπιστοσύνη. Έτσι. Θα παίρνει τη Δευτέρα τον Πρίτανη και θα σου λέει την Πέμπτη τι θα γίνει. Άκου, δώσ' μου καλή. Ναι. Για τα θέματα του Ολυμπιακού, ο ναι. Πρίτανης έχει παραπληροφόρηση. Έτσι νομίζεις. Έτσι έχω διαπιστώσει. Καλά. Πάμε παρακάτω. Το ότι ναι. ο Πρίτανης βλέπει τόπι είναι γεγονός. Ναι. Το έχω δει με τα ματάκια μου. Ότι βλέπει τόπι. Πολύ ωραία. Ναι. Το κατέχει. Ναι. Αλλά για θέματα Ολυμπιακού έχει και αρκετή παραπληροφόρηση. Εγώ δεν το νομίζω αυτό. Και παραμυθιάζεται λόγω Ολυμπιακού Βροσίδη. Δεν είναι εύκολο στο Σανό, Πίταλη, μην τον υποτιμάς. Δεν είναι εύκολο στο Σανό. Λοιπόν, επειδή είχε μια διένεξη με τον Λεωνούση, ναι. προχτές ο Κούτρης δοκίμασε ένα σούτ με τον Απόλλωνα. Ήταν παρόμοιο με αυτό που έγραψε, θυμάσαι, από τον προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, που το έδωσε ο άλλος του Λεωβαδιακού. Δεν το πνίξε, ήταν τέτοιο. Μα δεν το πνίξε. Το σταγάλισε. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά δεν πέτυχε το στόχο, έφυγε μπάλα έξω από το γήπεδο. Λοιπόν. Ακού, έχω πολλά μηνύματα εδώ. Yeah. Όταν λέω πολλά, είμαι τρία μηνύματα και με το ίδιο νόημα. Αυτό που λες, έτσι, ότι πιστεύω ότι ο Κούτρης άμα ανέβει πιο πάνω. Αυτό λένε όλοι. Εξτρέμ λέει ο Κούτρης, yeah, όχι μπακ. Μπακ δεν κάνει. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό μπορεί να δώσει περισσότερα σαν εξτρέμ. Μα το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει και την μπουκα, το βοηθάει και το σώμα του. Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει περισσότερα. Δηλαδή εκεί που παίζει ο Σεμπά πολλές φορές, να παίζει αυτό. Ναι. Και μπορεί και να γυρίζει πίσω, ας πούμε, να βοηθάει. Είναι μια πολύ καλή επιλογή αυτή. Εγώ πιστεύω σήμερα ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να το χτυπήσει το παιχνίδι. Θέλουμε να το χτυπήσει το παιχνίδι, να το πάρει. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κάτσε να κάνω μια εξήγηση. Δηλαδή, άμα χάσει, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα το χτυπήσει. Όχι, ρε φίλε. Λέω ότι πρέπει να πάει για την νίκη. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ναι. Έτσι, βαθμολογικούς, πρεστίζ, ψυχολογικούς, τα πάντα. Αυτό σου λέω. Πρέπει το παιχνίδι να το κυνηγήσει ο Ολυμπιακός και πιστεύω θα το κυνηγήσει. Λοιπόν, είναι τέτοιος ο αντίπαλος που. Εντάξει, θα δώσει μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, προοπτική στην ομάδα σε πολλά θέματα. Και κάτι για να κλείσω, επειδή χθες είδα ότι εντάξει, κάποιοι παρεξηγήθηκαν, όπως ο φίλος μας ο Πανιωνάκιας από το Bilbao Taxi. Παιδιά, αυτό το διάστημα, το Bilbao Taxi, δεν θέλω να το παρεξηγείτε. Κάθε Κυριακή γίνονται προσπάθειες, αλλάζουμε τη φαρμακευτική αγωγή, δεν πετυχαίνει. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Bilbao Taxi, γι' αυτό μην το παρεξηγείτε. Είναι λίγο δύσκολη η κατάστασή του. Δεν μου λες, εγώ έχω πάθει κάτι άλλο. Έλα. Ότι από τη μια μέρα θέλω να τον πάω στο δρομοκαέντιο, τη βάλει στο γεννήτιο. Δεν το έκανε δεκτό. Πήγα το Μαρκο Μιχελάκη ο έκλεισε. Πουθενά, πουθενά. Οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κάθε Κυριακή σου λέω εδώ, μετά από κάθε χαστούκι, αλλάζει η φαρμακευτική αγωγή. Δεν τον πιάνει τίποτα. Γι' αυτό λέμε τον παρεξήγητε. Είναι σε άσχημο φεγγάρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε. Φέρτε μου το ψυχίατρο. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Το δωράκι, να συγχωράς που έχει απόψε απονομή πλακέτας αναμνηστικής, γιατί είσαστε σε τέτοια θέματα 50 χρόνια μπροστά. Ας τη μοιράτα. Πώ το λένε, τιμητική πλακέτα για τον Τζίτζι, τον Μπουφόν, και θα σας πάρει στο Ρελαντί. Θα σας πάρει η Γκράντε Σινιόρα. Γιατί αν δεν είχατε πλακέτα. Και είχα για καραταλιράκι απόψε με τους κούτρινες και τους κατρακούτρινες και όλους τους καρακούτρινες. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργίου και κύριε Θοδωρή, εσείς με τον Κασελάδε χτυπιώσατε και δεν λένε πω
που είναι ο κύριος Πρίτανης και τι παιχταράς είναι αυτός και έτσι και πήρατε και τον καπίνο τον πρώτο της Ευρώπης και σούπα και μούπες και τώρα καθηκά γιατί στην παραμύθα και στην υποκρισία και στο Παπατζηλίκη 50 χρόνια μπροστά. Όπως είσαστε στις δημόσιες θέσεις, οι Ολυμπιακοί 50 χρόνια μπροστά, έτσι είσαστε. Δεν μου λες, κάτι. Με έχεις ακούσει σήμερα ποτέ να πω καλό λόγο για τον Καρσελά. Για εσένα, όταν λέω εσένα, ναι, λέω τα θέματα που βγαίνουν. Φοβερό Πριτανό, πώς λένε τους άλλους, όλη τη ράτσα. Αυτούς λέω, που πανηγυρίζανε και μου λέγανε και πω από φέτος και θα πάμε και θα περάσουμε και στους ομίλους. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω σοβαρά όμως τώρα. Ναι. Ο Βελής που είχε τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα, ναι. Τι δουλειά κάνει, ακριβώς πες. Εφοπλιστής. Α, είναι καραβοκύρης, έχει ναι. Πνεούμενα. Έχει. Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Δεν είναι Μαρινάκης, αλλά είναι σε μια καλή οικονομική κατάσταση. Δεν είναι Μαρινάκης και δεν είναι και πολέμης. Όπως ναι, είναι, ναι, ναι. Που είναι πέντε Μαρινάκες μαζί. Αλλά υπάρχει ένα μπαγιόκο σοβαρό, έτσι. Ήθελα να μάθω πληροφορίες, γιατί έχω κάποιες. Μα το έχω πει εδώ και πόσο, 20 μέρες, ότι είχε μια συνάντηση με τον Αλαφούζο, πριν από 20 μέρες περίπου. Ναι, ακριβώς. Θέλει με χίλια να αναλάβει, αλλά δεν ξέρουμε τώρα τον Μπαρμπαγιάννη. Ξέρεις πόσο έντιμος άνθρωπος είναι αυτός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν έφυγε από τον Απόλλωνα, που το ρίξανε τον Απόλλωνα. Πληρωμένα όλα μέχρι μία, φώτα, νερά, τηλέφωνα, αλλά τώρα Όλα μέχρι τον Ιούνιο του είχε εξοπλίσει. Τι ρεύμα έκαψε ο Απόλλωνα, λέει Γιώργο, και τι νερό και είναι ο Απόλλωνα τώρα. Δεν είχαμε τρελάνει τώρα. Εδώ το Παναθηναϊκό είναι άλλο μέγεθο, ρε φίλε. Όπω και είναι ο Ολυμπιακό, όπω είναι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ίδια τα τέλεια, ρε Γιώργο. Γιατί είπε καλά στην ίδια. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Αλλά λέμε, είναι σε θέση. Μπορεί, αντέχει. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκό. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκό. Έτσι μου είπανε. Δεν ξέρω. Άμα ήταν Παναθηναϊκό, δεν θα το δει τον Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό. Γιατί ο Παναθηναϊκό τον έδειξε που έχασε τρία κόλλα από την Ξάνθη και ο Ολυμπιακό τον έδειξε την τελευταία αγωνιστική που του βάλε το κόλλο στο 89. Πάτε το χαμπάρι, έχετε μια καθαρή ομάδα στην Ελλάδα. Έχετε, να το, ο Πρίτανης, στην άλλη γραμμή ο Πρίτανης. Θα σε χορέψω τώρα, περίμενε. Για το κρεβάτι σου, γρήγορα. Άκου. Άκου, παπατζή. Βάλε. Έχετε μια ομάδα, γεμάτο αρχές, ηθική ομάδα καθαρή, δεν σας έχει στήσει ποτέ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Ολυμπιακό. Εσύ με στήνεις 18 θα σου στείλω το 166 μου, τι δεν γίνεται κανένα τίποτα. Ρε Πριτανή, πόσο με να σου μιλήσω για να σου πιω το αίμα. Λοιπόν, όλο ο Νικόλας, όλο ο καπετάν Νικόλας ο Γουλανδρής δεν έστησε τον Παναθηναϊκό. Να ξέρεις ότι ο φίλος ο Θεόδωρας στενοχωριέται επειδή για την κατάστασή σου και μου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ να του φέρει σε τρυφερά. Ο Θόδωρας είναι άνθρωπος. Ο Θόδωρας είναι άνθρωπος, δηλαδή με ήθος, ετοιμότητα, ύφος. Τα λέμε τη μονή μου, Μπάτσος. Δεν θέλω να με κουράζεις και να βάζεις μαρμελάδα τη στιγμή που ξέρω. Έχω τη γνώμη μου την προσωπική. Έτσι. Η οποία είναι αμεπτός. Δηλαδή η καλύτερη. Έτσι. Για το φίλο το Θοδωράκι. Απλά ο Θόδωρας ο γίγαντας, ο τεκμηριωμένος, άκουσε να δεις τι γίνεται, στεναχωρείται πάρα πολύ με την περίπτωση είμαστε σου νερ, τώρα, και με γκαζώνει συνέχεια. Μου λέει πρόσεξε παλιωτόμαρο, πώς θα μιλήσεις για τον Μπιλ, τον φίλο μου. Ναι. Κατάλαβες. Εσύ με φάβεις. Εγώ. Γεια χαρά. Ολυμπιακός Γιουβέντος σήμερα. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο τους φίλους του Ολυμπιακού τους ενδιαφέρει η απομάκρυνση των τεσσάρων. Αφού το απόψινο αποτέλεσμα και να είναι τον Ολυμπιακό δεν τον ενδιαφέρει καν, μόνο την Γιουβέντους. Έχουμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Χρυστάρα! Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται σε όλους. Πώς πας. Πρέπει να τον ενδιαφέρει και το παιχνίδι βέβαια. Κοίταξε. Εντάξει, είσαι Ολυμπιακός. Λες, έχω αποκλειστεί. Βέβαια. Αυτό που ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού είναι τι γίνεται με τους τέσσερις που έβγαν και πώς θα ακολουθήσουν ακόμα.
τι γίνεται. Υπήρξε αυτή η απόφαση για Καπίνο, Καρφελά, Διέλα και Μίλιτς. Είναι ξεχωριστές περιπτώσεις. Με κοινό παρανομαστεί ότι δεν είναι ευχαριστημένος Ολυμπιακός από την απόδοσή του. Βέβαια θα έλεγα ότι αυτό ισχύει κυρίως για τον Καρφελά και τον Καπίνο. Ο Μίλιτς από καιρό ξέραμε ότι δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε και πολλές ευκαιρίες, αλλά προφανώς για να μην τον βάζει ούτε ο Χάση ούτε ο Λεμονής, κάτι καλό δεν θα συνέβαινε και στις προπονήσεις από τον Κροάτη. Χρήσω με συγχωρείς. Και ο Σκέλλαρ έχει ένα συμβόλαιο, συγγνώμη, μέχρι το καλοκαίρι. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να επεκταθεί, οπότε ίσως έχει παίξει και αυτό ρόλο. Πες μου. Ήθελα να σου πω ότι επειδή εσύ το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το κατέχεις καλύτερα από τον καθένα, εγώ έχω μάθει ότι το θέμα Μίλιτς που ήρθε στον Ολυμπιακό, που φεύγει τώρα, ήταν θέμα μάνατζερ και όχι παίκτη. Γιατί ακούω πολλούς να λένε, μα έπαιξε στη Φιωρεντίνα ένα χρόνο, έπαιξε στο καμπιονάτο. Εγώ νομίζω... Δεν είχε και πάρα πολλές συμμετοχές στο καμπιονάτο, τέλος πάντων. 17. Εννοείς ότι τον έφερε ο Ραμαντάνη... Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Τον έφερε ο Ραμαντάνη για να παίξει όμως τον έφερε. Αλλά δεν τον έβαλε το Χάση που είχε μάνατζερ καθώς τον Ραμαντάνη. Είναι λίγο μπλεγμένο το θέμα, δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει και πολύ άκρη τώρα. Άμεσα μάνατζερ, ηλίκια να πούμε. Η νέα μάστιγα του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου, όχι μόνο του ελληνικού, είναι η μάνατζαρέι. Μάστιγα, μιλάμε για μάστιγα στην γεωλεξία. Κοίταξε να δει, αν ισχύει βέβαια αυτό, επειδή όπως είπα είχαν κοινό μάνατζερ με τον το Χάση, θα πρέπει να παίζει συνέχεια. Αλλά δεν τον έβαζε το Χάση. Δεν μου λες κάτι. Άρα, ο Ραμαντάν τον έφερε, αλλά με υπόδειξη του Κοβάσεβιτς τον έφεραν. Εντάξει, τον είχαν δει και στον Ολυμπιακό, να τον ξέραν. Μάλιστα. Θεωρούσαν ότι μπορούσε να βοηθήσει. Το θέμα των Χρήστων είναι ποιοι ακολουθούν. Θα έλεγα ότι μια περίπτωση που μπορεί να περιμένουμε θα έχει τέτοια εξέλιξη είναι το Βούκοβιτς. Διότι ούτε αυτός χρησιμοποιείται από το Λεμονί, άλλωστε είναι εκτός αποστολής και για το σημερινό παιχνίδι. Για το Βούκοβιτς που το έχεις πει εδώ και μέρες. Για το Βούκοβιτς νομίζω το καταλαβαίνει κανείς, διότι ο παίκτης αυτός επίσης είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που παίζει στην Εθνική Σερβίας, θα πάει στο Μουντιάλ, θέλει και ο ίδιος νομίζω να πάει σε μια ομάδα να παίζει για να μπορέσει να κρατήσει και τη θέση του στην Εθνική Ομάδα ενώπιον του Μουντιάλ. Ο Λεμονής πριν από 2 εβδομάδες είχε πει ότι ο παίκτης δουλεύει καλά στις προπονήσεις, κάνει μια προσπάθεια, αλλά είναι πιο πίσω στις επιλογές μας από τους άλλους στόπερ. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου και αυτό νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που λογικά είναι προς αποχώρηση. Η λογική το λέει αυτό. Ο Εμενίκε επίσης δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι τώρα, έχει βγάλει και πολλούς τραυματισμούς. Είναι όμως πιο δύσκολες αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, γιατί έχουν και ακριβά συμβόλαια αυτοί οι παίκτες. Θα απαλλαχθεί. Θα απαλλαχθεί και από τα συμβόλαια. Ναι, εντάξει, αλλά ο παίκτης που έχει ένα βαρύ συμβόλαιο και δεν το βρίσκει και αλλού, ξέρεις ότι δύσκολα παίρνει και την απόφαση ο ίδιος να φύγει. Δέχεται. Πάντως, επειδή έχω μάθει τόσα χρόνια, Χρήστο, να διαβάζω ότι κρύβεται πίσω από κάθε κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτήν την κίνηση που φύγανε τώρα 4 να ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι, ήδη ο Μαρινάκης έχει βρει προπονητή και έχει εντοπίσει ποιους παίκτες θα πάρει για τον Γενάρη. Είμαι σίγουρος. Έχει λογική αυτό που λες. Από την άλλη βέβαια ο Μαρινάκης σε μια κουβέντα που είχε με τους παίχτες στήριξε απόλυτα το Λεμονί, θες, έτσι. Το στήριξε. Το στήριξε από... Α, εντάξει, τελείωσε, ναι. Καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι φανερό αυτό ότι κάνει αυτή την κίνηση, βγαίνουν 4. Εγώ πιστεύω θα βγουν άλλοι 4 ακόμα για να φέρει 4 καινούριους που έχει εντοπίσει ήδη και που πιστεύει ότι θα βοηθήσει στον Ολυμπιακό και οι οποίοι θα είναι κάτω από την επίβλεψη κάποιου κεντρικού προπονητή. Δηλαδή έτσι διαβάζω εγώ τα γεγονότα. Τέλος πάντων, για πάμε τώρα στο επόμενο. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι, 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 ναι. Πολλά ακούγονται. Μέσα στο Γενάρη θα το δούμε. Υπάρχουν, ναι, πολλά σενάρια. Για πάμε τώρα στο παιχνίδι.
Το παιχνίδι, όπως είπα, έχει σημασία για τον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν μια σειρά από κίνητρα που οδηγούν τους ερυθρόλευκους στην προσπάθεια να νικήσουν τη Γιουβέντους. Δεν είναι μόνο τυπικά, δηλαδή, ότι για το πρεστίζ της ομάδας, όπως είπε και Λεμονής, για το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί και μια ακόμη χαρά στον κόσμο, να μην μείνει δηλαδή το 0-0 με την Μπαρτσελόνα ως μοναδικό καλό αποτέλεσμα σε αυτή την πορεία, να τελειώσει ο Ολυμπιακός όπως πρέπει. Υπάρχουν και ουσιαστικά κίνητρα. Όπως. Για παράδειγμα, η βαθμολογία της ομάδας και της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζονται βαθμοί. Το οικονομικό, γιατί μια νίκη δίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, που μπορεί να μην είναι και τρομερό ποσό, αλλά δεν και λίγο. Έτσι, ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε αρκετά χρήματα με την είσοδο στους ομίλους, αλλά από τους αγώνες δεν μπόρεσε να βγάλει, να βάλει πολλά έσοδα στο ταμείο του, δηλαδή από τους βαθμούς και από τον αποκλεισμό φυσικά. 1,5 εκατομμύριο μπορεί να είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο το χειμώνα, όπως λες και εσύ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό. Και επίσης, δεν θα ήταν καλό για τον Ολυμπιακό να χάσει ένα παιχνίδι από την Γιουβέντους και για το ψυχολογικό κομμάτι ενώπιση των αγώνων που έχει στο πρωτάθλημα. Από δεκάδα τι έχουν Όπως λέω εγώ, αν ξέρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ότι έχουν σταματήσει την Μπαρτσελόνα και την Γιουβέντους, θα μπορούν να έχουν μια αυτοπεποίθηση και όταν θα πάνε να παίξουν στην Τούμπα, όταν θα πάνε να παίξουν με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Επίσης, Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν δεν νικήσει σήμερα, ακόμη και με ισοπαλία, μένοντας στους 2 πόντους, θα έχει κάνει τη χειρότερη πορεία σε ομιλό στην ιστορία του Champions League όλα αυτά τα 20 χρόνια. Κάτω από 3 βαθμούς δεν έχει κάνει ποτέ σε όμιλο Ολυμπιακός. Είναι και αυτό κάτι που δεν δε θα θέλουν, νομίζω. Φαντάζομαι κανείς. Πολύ καλύτερο σαν τον Κούτρι. Εγγυημένος το λέω αυτό. Τους έχω περάσει και τους 2 από χθινογραφία. Και ο Κώστας μου γράφει. Χόρχε λέει την έφεση για να αυξηθεί η ποινή αποκλεισμού του Χιμένεθ. Ποιος την έκανε, μήπως ο Μελισανίδης? Και ένας άλλος ο Κώστας, φίλος ΣΑΕΚ προφανώς, γράφει. Γιώργο, τελικά ο Μελισανίδης θα κάνει μεταγραφές τώρα το Γενάρη? Άκου φίλε, αν θέλει ο Μελισανίδης να πάρει το πρωτάθλημα φέτος η ΑΕΚ, πρέπει να κάνει μεταγραφές τώρα το Γενάρη. Και μεταγραφές όχι των 100.000, αλλά να βάλει το χέρι στην τσέπη. Το καβούρι κοιμάται, έχει ναρκωθεί, δεν θα το δαγκώσει. Να κάνει 4 μεταγραφές των 500-700.000. Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί κάπου στην άμυνα, οπωσδήποτε στο κέντρο, διότι άμα το βαθεί κανένας άλλος, δεν υπάρχει παίκτης από πίσω εισάξιος να τον αντικαταστήσει. Και έχει την τύχη να τον βγει αυτοδίδυμο μπροστά και να σκοράρει. Λιβάγι Αραούχο, έτσι. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό για την ΑΕΚ. Αν λοιπόν ο Μελισανίδης δεν κάνει 3-4 καλές μεταγραφές το Γενάρη, δεν βλέπει η ΑΕΚ που το άτομα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όριξες πάλι το φαρμακάκι σου για τον Κούτρι. Άμα δεν την πεις θα σκάσεις. Όχι, θα ακούω εγώ να πούμε ότι έχετε την μπάσκη να δει τον Κούτρι. Άμα δεν την πεις θα σκάσεις τη χοντρή. Ναι, θα ακούω εγώ τώρα, θα έρθει ο Λιτμπάσκη να δει τον Κούτρι. Ρε ήμαρτο ρε, ρε ήμαρτο ρε. Κλείς τα αυτιά σου και μην τα ακούς άμα δεν το θες. Όχι, εσύ ήθελε να κλείσω το στόμα μου. Δεν μου το κλείνεις. Δεν μου το κλείνεις όμως. Ο Κούτρις είναι χειρότερος από το αριστερό μπακ των Πετραλώνων. Βέβαια. Και το λες κιόλα. Βέβαια. Και για να σε εκθέσω, σε κάνω να το λες συνέχεια. Είναι να πούμε καλύτερο στα Πετράλωνα. Αλλά δεν παίζει πουθενά, παίζει στα Πετράλωνα. Εδώ δεν έχουν πουλήσει στα Πετράλωνα, γιατί είναι μαλακισμένα και δεν μπορούν να το πουλήσουν. Ακριβώς, είναι μαλακισμένα γι' αυτό. Εντάξει. Αυτά τώρα που τα λες, θα πιστεύεις. Δηλαδή τώρα εσύ θέλεις να μου κλείσει το στόμα. Εδώ δεν το στόμα δεν μου το. Άκουσε με. Εδώ το στόμα δεν μου το κλείσει ο Νταϊφάς, ο Βαρνογιάννης, ο Κόκαλης, ο Μαρινάκης. Θα μου το κλείσει εσύ. Πλάκα μου κάνει.
Ρε πλάκα μου κάνεις, Λεοντούση. Αυτά που λες. Άντε ρε, κοίτα κανένα Λεοντούση να πούμε και να το δαμάζεις. Το λες συνέχεια. Μία για τον Κούτρι. Άμα δεν πεις για τον Κούτρι. Το είπα για τον Κούτρι γιατί υπάρχει ένα γεγονός. Δεν τον έχω ξεκάθοντα. Θα πεις για τον Νέκες. Πρέπει να βρει παιδί μου ή Μαρτό, ρε γάμο τη τρελά. Θέλεις να ακούσεις. Θέλεις κάτι να ακούσεις να σε παρηγορήσω. Τι να με παρηγορήσω, γιατί σου πειράζει ότι είμαι στεναχωρεμένος. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι στεναχωρεμένος από μένα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιο θεωρείς ηγέτη στον Ολυμπιακό? Όταν λες ηγέτη, τι εννοείς ηγέτη? Τα προσωπικότητα. Ακριβώς. Ποιον? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ από όλου. Ναι. Πιο πολύ από όλου. Ναι. Όχι ότι είναι προσωπικότητα, πιο πολύ. Είναι ο Ρωμαό για μένα. Για μένα. Είσαι πολύ σωστός. Επιτέλους είπες μια σωστή κουβέντα. Μα πώς το λέω, γιατί. Είπες μια σωστή κουβέντα. Γιατί μέχρι προχθές μου λέει για τον Φορτούνη και για τους άλλους. Όχι, ρε, ο Φορτούνης δεν είναι, αυτό το έχουμε πει, δεν έχει προσωπικότητα. Το είπες αφού εξετέθηκε ο ίδιος. Στην αρχή για τον Φορτούνη μίλαγες. Για θυμίσου. Όχι, σου είπα ότι ο Φορτούνης άμα έπαιζε σε άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, όντως ο Ρωμαό μπορεί να έχει ηγετικές ικανότητες. Δεν μιλάω, ποδοσφαιρικές τεράστιες, αλλά ηγετικές έχει. Αυτό που του βγαίνει. Ναι. Έχει αυτό το τζαμπουκά που έχει ένας αρχηγός, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει αυτό το πράγμα. Του βγαίνει αυτή η προσωπικότητα. Αλλά για τον άλλον θα δεις ότι στην πορεία θα έχω δει κι εγώ, θα διαψευστείς. Για τον Κούτρι. Το λες συνέχεια. Και θα διαψευστείς. Εγώ σου λέω ότι θα ανέβει ο παίχτης κι άλλο. Ναι, μόλις ανέβει και παίξει έξω αριστερά, ναι. Όσο παίζει εκεί που παίζει, αντίο. Δεν ξέρω αν παίξει έξω φιλαρούχα, έξω αριστερά. Μπορεί και έξω φρενών. Έλα, θα τα πούμε. Έλα, τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Και ο επόμενος λόγος που γράφει. Χόρχε λέει, συμφωνώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο για τους Ιουγκοσλάβους και ειδικά για τους Σέρβους. Πώς γίνεται σε όλα τα ομαδικά αθλήματα να είναι τρομεροί? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, χάντμπολ και στο στίβο να μην υπάρχει καμιά μεγάλη διάκριση τη σύγχρονη τουλάχιστον εποχή. Είναι καλοί αθλητές και σαν φιλοσοφία οι Σέρβοι που έχω ασχοληθεί λίγο παραπάνω σαν λαού κατατάσσουν ψηλά τον αθλητισμό. Εσύ λέει που είσαι παλιότερος, θυμάσαι κάποια διάκριση στο στίβο από Σέρβο? Ναι, στους Βαλκανικούς αγώνες θυμάμαι κάποιους Σέρβους με καλές επιδόσεις στο στίβο. Έλα φίλε. Άρχισε το ξεκαλούπομα, φίλε. Ξέρω, εδώ. Να σου πω κάτι, πόσο καιρό τα λέμε? Βέβαια, τα λέμε, τα λες εσύ, τα λέμε και εμείς που αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Να γίνει ξεπαρεού, ξεπάζωμα. Και να σου πω για κάτι. Κατ' εμέ άργησε ο πρόεδρος, έτσι ο Βαγγέλας άργησε. Δεν μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσε να το κάνει τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Πρέπει να πάρει μπάλα και άλλους τόσους. Και μην πω και παραπάνω. Θα τους πάρει άλλους 4-5 σίγουρα. Ξεπαρεού, ξεκαλουπώνεται και φεύγεται. Τουρισμός στην Ελλάδα τέλος. Όταν πέσει στον Ολυμπιακό, όταν για άλλους παίχτες ο Ολυμπιακός είναι όνειρο ζωής και κοιμούνται και ξυπνάνε να παίξουν και να φορέσουν τη φανέλα, δεν μπορεί εσύ να μου κάνεις εδώ τον τουρίστα. Ο ένας με τα ψυχολογικά του, ο άλλος με τα κλιματιστικά του, ο άλλος με τα περίεργά του. Σας έχει πακέτο. Εγκαταστάσεις, γηπεδάρες, ξενοδοχεία, ξενώνες. Είστε σούπερ, καλοπληρωμένοι, καλοταϊσμένοι. Θα μπαίνετε μέσα. Μ' ακούς, Γιώργο? Ναι, ναι. Θα μπαίνετε μέσα και θα ματώνετε. Κερδίζετε ή χάνετε ή κερδίζετε. Ο κόσμος είναι δίπλα σας. Έλα, ξεπαρεούμε να τελειώνουμε. Έχουν φύγει παιδιά από τον Ολυμπιακό που κάνανε αμά να παίξουν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, να υδρώσουν να πούμε τη φανέλα, να τη ματώσουν και να τη χειροκροτάει ο κόσμος. Και εγώ να ξαναπώ κάτι που το πάει στην αρχή. Άντε, μπράβο. Για όσους άνοιξαν όλα τα ραδιόφωνα, αυτή η κίνηση που έκανε ο Μαρινάκης κρύβει πίσω κάτι άλλο. Προφανώς ότι ναι, με θα διώξει κι άλλους, αλλά ήδη έχει στοχοποιήσει ποιος θα φέρει και έχει στοχοποιήσει και την ιδέα προπονητή. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είναι στο μυαλό του. Δεν να το ξέρεις. Προαισθάνεσαι να πεις. Ούτε. Κοίτα, μελέτησα γεγονότα, αν είσαι ένα προσέντα. Δεν μπορεί να διώξει 8 παίκτες και αν φέρεις. Αυτό το ξέρει ο πρόεδρος και. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το τουρίστη, να πούμε, generation, να τελειώνουμε με αυτό. Γιατί το έχουμε πληρώσει έτσι. Κάθε Κυριακή στο γήπεδο να πηγαίνει η ψυχή μας στην Κούλουρη. Οπότε πήγαινε η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, άκουρε φίλε, να σου δώσω μια συμβουλή, άμα θες πέτατη. Άμα θέλεις κάτι. Αγκούει. Λοιπόν, επειδή λες για ρεπορτάζ. Εγώ συμβουλή θα σου δώσω. Άμα θέλεις, φίλε μου, να έχεις ρεπορτάζ καλό, θα παίρνεις τη Δευτέρα τον Britannic
Λοιπόν, για να μαθαίνεις τι θα γίνεται την Πέμπτη. Εγώ στην Πάσχο συμπονώ. Εγώ για να δείξω ότι είμαι φίλος σου μπορώ δηλαδή να πάρω τα για κάποια μεσένα για να δείξω ότι μπορώ και εγώ. Δεν θα πατήσω στα πόδια μου. Θα σε σοφίσω σαν το κουμπάκι στο τσάκο. Για να κλείνουμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Παραδέκα ακριβώς είναι. Όχι, θέλω να πάω διαφημίσεις. Θα στείλω ένα κοντέινερ Γεωργίου. Μισό λεπτό, για να κλείνουμε. Θέλω την Κυριακή ο ένας με πράσινο καπέλο, ο Πρίτανης και ο άλλος και ο Μπιλ με κόκκινο καπέλο. Τα πετράλωνα ρε. Τα πετράλωνάκια. Τι μπλε φοράνε. Μπλε δεν φοράνε. Μπλε κόκκινο. Μπλε κόκκινα. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε, Γεια σου, Μπελάκο, γεια. Τα λέμε, γεια χαρά, Γεια. Πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Ζων. Καλώς τον. Καταλάβει ποιος είμαι. Κοζάνη. Μπράβο, ρε, μεγάλε. Από την προφορά. Πρωτεύουσα της δικής μου, εγώ λέμε Τιφτιάνς Μάλτ και λέει, το κόβουμε τις λέξεις, αλλά πρέπει να είναι πολιτισμένος. Γεια, λέγει. Δεν μου λες. Τα γιαπράκια είναι έτοιμα. Τώρα τελευταία να με θυμάσαι να με φωνάζει γιαπράκας ο Παοκτζής. Γιαπράκας τι σημαίνει? Γιαπράκια είναι γιαπράκια, τα γιαπράκια της Κοζάνης. Δηλαδή είναι λαχανοτολμάδες με αρμόσμο. Ο αρμόσμος είναι, θέλω να σου πω άλλη φορά την διαδικασία, απλώς είναι με αρμόσμο, δεν είναι μόνο με λεμόνι λαχανοτολμάδες. Καταλαβες? Τέλος, ακούς? Ακούω. Και ο αρμόσμος βοηθάει και σε κάτι άλλο. Αν με θύσει, εδώ στην Κοζάνη πήρουμε αρμόσμο για να ξεμεθύσουμε. Για πράγια. Τέλος πάντων, πάμε αλλού. Τι γίνεται εκεί πέρα? Θα πιείς πολύ αρμόσμο, όπως λέγεται αυτό, για να ξεμεθύσεις όταν πας στο πρωτάθλημα. Ναι. Πώς το βλέπεις? Να σου πω κάτι. Δεν μου λες. Περίμενα την ευκαιρία να πάρω κάποια πάσα για να το πω. Ναι. Ξέρεις τι λένε τρεις πολύ μεγάλοι ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου? Είναι μεγάλη ισχυρή. Θα το καταλάβει. Ξέρεις τι λένε? Εγώ ξέρεις τι λέω? Όχι. Άσε να σου πω τι λένε αυτοί. Παίζουν. Ουέ και αλίμονο αν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί? Το γιατί δεν θα το πω τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν μου λες. Γνωρίζεις ένα δημοσιογράφο. Τι ομάδα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ? ΠΑΟΚ. Το παπάρο ΠΑΟΚ. Όλοι πάλι τώρα να πω. Όλοι πάλι που είπε στι περισσότερε ισχύρε. Άρα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα πώ θα το πάρει στο νήμα, κάτι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός φίλο δεν έχει άμυνα. Η ΑΕΚ δεν θα έχει παίχτε στο Ιανουάριο. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει σε αριστερό μπακ, στόπερ, δυνατά όνοματα και φόρ. Άμα πάλι αυτά τα τρία πάμε μπροστά. Τώρα τι άλλο σου πω. ΠΑΟΚ, Παναγιώτη, πώ το βλέπει? Να στον Παναγό στην δυστυχία του. Πολύ δυστυχία. Δεν το βλέπεις. Και από ό,τι κατάλαβα θα πάρουμε και παίχτες από αυτό, δεν κάνουμε αυτά. Μπορεί να έρθει ο Μπέρκ στον Πάγκ, λένε. Ο Χουντ λένε. Ο Μολέδο λένε. Ακούς? Ακούω. Από τον Ολυμπιακό δεν λένε ποτέ στον Πάγκ με παίχτες στον Ολυμπιακό. Ο Μελισσαδίδης είπε ότι από τον Παναγό δεν πρέπει κανένα να παίξει. Ναι. Πες λίγο, επειδή είπαν για τον. Λέει ο άλλος για τον Μπέλ Παϊτάκη. Να πω και εγώ για τον Μαρινάκη. Δεν φοβάμαι και τίποτα. Να πάει να κάνει λίγο ποτοξίνωση και να βρει όταν πάει φυλακή. Να βρει. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Δεν είναι κουβέντες αυτές. Μην το φτιάξουμε το πράγμα. Όχι, είναι πολύ πρόεδρο του Ολυμπιακού φυλακή. Λέω τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Για καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Νίκος είμαι. Έλα, Νίκο. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Ατρόμητο χθες για τη μεγάλη νίκη. Για τα δύο υπέροχα γκολ που πέτυχε ο Βασιλακάκης. Επίσης, είναι η τρίτη αγωνιστική που μας φυρίζουν πέναλτι. Γιατί δεν ήταν, δεν κατάλαβα. Ήταν, έπεσε μονοκόμματα, αδυσβάτησε πάνω στον άλλον, το σακάτεψε. Ο χθεσινό ήταν. Μην ξεχνάς ότι μετά από 8 αγωνιστικές, το πρώτο γκολ που δεχτήκαμε ήταν με ένα στάπιο πέναλτι στην Τούμπα. Μάλιστα. Σωστό να αυτό που λέω. Σωστό, θα τα λέμε όλα. Και θα αντέξει η ομάδα, έδειξε χθες χαρακτήρα μεγάλο. Και θα αντέξουμε, θα το μετά, πάμε. Μετά την απόκρουση του Γιαννιώτη στον πέναλτι, ο Πλατανιάς κατέρευσε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο όμως, μας παίξαν πολύ δυνατά ως εντεαθλητικά. Βέβαια. Μη σου πω και κόκκινη.
Ήταν να φάνε και μια κόκκινη σίγουρα. Αν είδε πόσο σκληρά παίζανε τον Ουάντα με αγωνιέ, με πέφτουν πάνω στα πόδια του με τα. Με κίνδυνο να τον τραυματίσουν. Και εμεί δεν είμαστε καλοί στο πρώτο. Αλλά βέβαια ανέχθηκε πολύ αντιαθλητικό παιχνίδι ο διαιτητή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω αν το είδε στο παιχνίδι. Το είδα, το είδα. Έχει καμία αντίρρηση αυτό που σου είπα. Όχι, πέσα δυνατά. Αυτή πέσα το τελευταίο σου χαρτί ή τώρα από το σου. Ναι, αλλά πώς το παίζανε όμως, με αγωνιά και με εκλογέ. Όσο μπορούσαν, με αγωνιά και με εκλογέ. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, λοιπόν. Έγινε, ρε. Ανδρώμητο, έδειξε και χθες ότι είναι μεγάλη ομάδα. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα. Έλα. Πάμε. Δεν είπε τίποτα χθες, ούτε μία μισή κουβέντα για το Λιμιό, έτσι. Τίποτα. Δεν σου άρεσε ένα Λιμιό, δηλαδή, αυτό που είδες. Άκου, έχω πει στο παρελθόν για τον Λιμιό, έχω μιλήσει ότι τον έχω ξεχωρίσει σαν ένα πολύ καλό ταλέντο. Περιμένω την εξέλιξή του. Δεν είναι ακόμα υστερεί σε τελειώματα, έτσι, δεν είναι ακόμα αυτό που θέλουμε, αλλά σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, με την ταχύτητα που έχει, φάνηκε διαφορά στην Ξάνθη αμέσως. Και φαντάζομαι θα φανεί και στην πορεία ακόμα καλύτερα. Και δείχνει και θράσος για την ηλικία του γενικά, για 19 χρονών, έτσι. Δεν παίζει φοβισμένα. Όπως και ο Πέλκας επανήλθε στην αρχική του θέση, στην κανονική του και είδαμε τον κανονικό Πέλκα. Ξέρεις ποιον αρχίζω να έχω, για ποιον πράξη του πάω, καρχίζω να έχω άσχημη γνώμη. Άσχημη γνώμη. Ναι. Για ποιο παίχτη του πάω, άσχημη γνώμη. Δανεικό τον έχει δώσει. Για τον Χατζη Ισαΐα. Πολύ μονοκόμματο, παιδί μου. Ναι. Πολύ ντυμένο ξύλο. Ναι, εντάξει. Δεν μου λες κάτι. Το Βαρέλα τον έχεις προσέξει ότι φέτος έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι. Και τελικά που λέγανε όλοι ότι ήρθε ο Ζαμπράνο και ο Πάκο. Έχουμε την καλύτερη άμυνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι, στο πρωτάθλημα. Και έχουμε περάσει και δύο τέρμπι εκτός. Μισό λεπτό, εσύ είμαστε την καλύτερη άμυνα ή ο Ατρόμητος. Μπορείς να είναι Ατρόμητος. Όχι, αν δεν, μαζί πρέπει να είμαστε. Δεν έχουμε. Ναι, θυμάμαι. 7 γκολ έχει φάει ο καθένας. 7 έχει φάει πάνω. Ναι. Και 7 Ατρόμητος μαζί σας. Ναι. Το βλέπω το Βαρέλα φέτος έχει βελτιώσει πολύ την ταχύτητά του. Ενώ πέρυσι στερούσε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και πέρυσι έκανε και κάποιες. Πώς θα το πω, ατσουμπαλιές, παιδί μου, πώς θα το πω.